Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είσαστε. Τώρα σας βλέπω εγώ, έχετε τον κύκλο κάτω από το μάτι, πράγμα που σημαίνει ότι χθες το ξενυχτήσατε κι εσείς στη τηλεόραση και παρακολουθούσατε τα όσα συνέβαιναν στη Βουλή με προσδοκίες. Να ακούσετε ονόματα και διευθύνσεις που δεν δόθηκαν τελικά. Να δείτε κόντρες οι οποίες θα ξεπερνούσαν κάθε άλλη στο παρελθόν. Τε, χλωμά, χλιαρά πράγματα γίνανε. Να δείτε ανθρώπους να ζητούν συγγνώμη ή να κάνουν κολοτούμπες. Αυτά τα είδαμε. Αλλά τα έχουμε ξαναδεί τόσες φορές στο παρελθόν που πια είναι σαν να έχουμε πάθει μια ανοσία. Ούτε αυτά μας έκαναν εντύπωση. Εξάλλου είχε προηγηθεί μια αεροπειρατεία, η οποία και αυτή χλιαρή βγήκε στο τέλος. Ευτυχώς να λέμε μεταξύ μας τώρα. Αλλά για αλλού το ξεκίνησε, αλλού πήγε. Δείξαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι τα ταλέντα μας όμως στην πληροφόρηση του κόσμου. Ας κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Όχι μόνο εμείς. Εδώ ολόκληρος πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας βγήκε και μίλησε για μια γυναίκα. Για να τα μαζέψει λίγο αργότερα στη συνέχεια η ίδια η πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, κάθε μέρα τέτοια ώρα και στη σύσκεψη της εκπομπής ξεκινάει το τελευταίο διάστημα. Κοιτιόμαστε όλοι μεταξύ μας και αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο κατσικοπόδαρος. Γιατί ό,τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, εδώ, πάνω στη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής ξεκινάει. Βρυξέλλες επιθέσεις στην ώρα της εκπομπής μας. Αεροπειρατεία την ώρα της εκπομπής μας. Σήμερα έχουμε να σας πούμε ότι τίποτα δεν έχει γίνει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Όρκο δεν παίρνουμε για το τι θα ακολουθήσει. Οπότε ελάτε μαζί να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Γιώργο Κολοβάσια, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μπήκες με το δεξί να πάει καλά η μέρα σήμερα. Βεβαίως. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας έχουμε ετοιμάσει και κάτι βιντεάκια μούρλια για να σας δείξουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Λέω να ξεκινήσουμε με ένα από αυτά για εσάς που το βλέπω το μάτι λίγο πιο ξεκούραστο. Πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον σας πήρε ο ύπνος στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε με την κόντρα των δύο αρχηγών. Διότι χθες πέσαν στο τραπέζι περιπτώσεις που η Νέα Δημοκρατία άφηνε να αλωνίζουν διάφοροι και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία μίλησε για πράγματα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και που δεν είναι για το καλό όλων μας. Για να τα δούμε όλα αυτά στο βίντεο. Ουέι μην, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Δεν είστε κατήγορος σε αυτή τη συζήτηση, κατηγορούμενος είστε. Να σας θυμίσω εγώ τι σημαίνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη από τα πρόσφατα. Τα δικά σας έργα και τις δικές σας ημέρες. Μη μας κουνάτε λοιπόν το δάχτυλο, κύριε Τσίπρα. Είστε ο βασικός υπεύθυνος για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα σήμερα. Τις επόμενες μέρες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει εξαντλητικά τις δανειακές συμβάσεις που σύνυψαν οι τράπεζες με τα πολιτικά κόμματα αλλά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ψηφίσουμε την πρόταση την οποία έχετε καταθέσει για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα δάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα δάνεια στα κανάλια. Εσείς θα ψηφίσετε με τη σειρά σας την πρόταση εξεταστικής επιτροπής την οποία ετοιμάζουμε για τη διερεύνηση των αιτίων επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισμών, υπογραφής του τρίτου μνημονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αφού δεν μπορείτε να κυβερνήσετε, να παραιτηθείτε, κύριε Τσίπρα. Να φύγετε πριν σπρώξετε τη χώρα στην καταστροφή. Θα σας πω μόνο, κύριε Μητσοτάκη, ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Δεν σας έφταναν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που είχα στην παράταξή σας. Είσαστε έτοιμοι να χάσετε και τέταρτη. Αυτά. Εν ολίγης, το καινούριο που μάθαμε χθες είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του να φύγετε, να πάτε αλλού, πώς έλεγε μια παλιά διαφήμιση, και να πάμε σε εκλογές. Γιατί μας έλειψε η κάλπη. Δεν είχα πολύ μια αγωνία να ήταν δούμε τι θα γίνει. Πολύ σκληρός ο κύριος Μητσοτάκης χθες, πολύ επιθετικός κατά λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ. Διότι περιμέναμε να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή, η οποία μάλιστα έχει αναβληθεί λόγω των επιθέσεων στις Βρυξέλλες, για να ακούσουμε ονόματα και διευθύνσεις. Επί 58 λεπτά λοιπόν στην πρωτολογία του Πρωθυπουργού δεν ακούσαμε κανένα όνομα. Δεν βγήκε καμία είδηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακούσει ονόματα όμως. Λένε όλοι και μάλιστα είχαν υψώσει τον πήχη και από το πληροφορήσει από το Μέγρο Μαξίμου ότι θα υποθούν πράγματα.
και για τη δικαιοσύνη. Λέω, για όσους περιμέναν να ακούσουν ονόματα και διευθύνσεις. Μπορούσαν να υποθούν ονόματα και διευθύνσεις στο πλαίσιο μια συζήτηση στη Βουλή. Έτσι ήταν, έτσι είχαμε κυκλοφορούσε πληροφορίες και οι πολίτες θα γινόταν σοφότεροι. Mm-hmm. Τελικά δεν έγινε κανένας σοφότερος από όλη αυτή τη συζήτηση. Είχαμε εντάσεις όπως αυτή που ήταν προηγουμένως. Το μόνο που βγήκε χθες ως είδηση, κατ' εμέ, πέρα από κάποιες αντεγκλήσεις και του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι, αλλά και δευτερευούς σημασίας, ήταν το θέμα των εκλογών. Το οποίο ο Πρωθυπουργός απάντησε: εμείς θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Δεν πάμε σε εκλογές, είπε ο κύριο Τσίπρα. Ακριβώς. Οπότε ξεχάστε το, παιδιά, δεν μην ετοιμάσετε εκλογές. Καρτάκια κλπ. Ο κύριο Τσίπρα είπε ότι σε εκλογέ δεν πάμε. Εγώ θα συμπληρώσω ότι αυτά μα τα έχουν πει ξανά στο παρελθόν και μα τα έχουν πει κι άλλοι. Και οι ίδιοι και οι άλλοι, αλλά. Έτσι λέγαμε και για το Σεπτέμβριο, έτσι λέγαμε. Και... έτσι λέγαμε, αλλά. Α δούμε. Να δούμε στο να καημένο αυτό τον τόπο τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό όμω που προέκυψε χθε είναι ότι θα στηθούν και άλλε εξεταστικέ. Θα συσταθούν εννοώ και άλλε εξεταστικέ επιτροπέ. Δύο. Ποιες θα είναι αυτές? Λοιπόν, ουσιαστικά είναι μία η Εξεταστική Επιτροπή. Mm-hmm. Είναι για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες. Που χορήγησαν οι τράπεζες. Και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δεύτερον, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσει η επαναδιαπραγμάτευση για τις αποζημιώσεις που πήρε το ελληνικό κράτος για το σκάνδαλο της Siemens. Εκεί λοιπόν ανταπάντησε τώρα στη φορολογία του κ. Μητσοτάκης ότι εντάξει, εμείς να το συζητήσουμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια. Αλλά θα πρέπει και εσείς να συμμετάσχετε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα ζητήσουμε για το πώς φτάσαμε στα capital control. Μάλιστα. Όταν το θέμα ξεκίνησε να συζητούν μάλλον οι δύο πολιτικοί αρχηγοί γύρω από το θέμα των εκβιαστών σε εισαγωγικά, η τόνη ανέβηκε. Η ωραιότερη κόντρα. Για να δούμε την κόντρα αυτή που αν το χάσατε το χθεσινό δεν έχετε δει καθόλου. Αν δείτε αυτό το απόσπασμα από τη διάρκεια της συζήτησης, τα έχετε δει όλα. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν τρεις αυτή την παρέα των εκβιαστών. Θυμάμαι ότι ήταν τρεις. Τον τρίτο, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θυμάμαι ότι ήταν στενός δικός σας συνεργάτης. Δεν είναι να διαραίουν οι δικές τους συνομιλίες. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και δικές τους συνομιλίες. Λοιπόν, γι' αυτό σας κατηγορώ, κύριε Τσίπρα. Δεν ανακαλώ τίποτα απολύτως. Δεν ανακαλώ τίποτα. Να καθίστε κάτω. Έλα. Καταλαβαίνω τον εκκρεμισμό σας. Θα ανακαλέσετε. Καταλαβαίνω. Δεν ανακαλώ τίποτα. Την αντιδικείτε. Να καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω τώρα. Θα ανακαλέσετε. Καθίστε κάτω τώρα. Καθίστε παρακαλώ. Ζητώ λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη να ανακαλέσει. Ιδάλλως θα είναι ένας κοινός σκοφάντης, κύριε Πρόεδρε, και οφείλω αυτό να το δηλώσω. Αυτή ήταν η κόντρα, τα είδατε όλα. Και σίγουρα θέλετε να δείτε και τι έγινε στο πλαίσιο της ομιλίας του κυρίου Καμένου. Ειδικά σε σχέση με τον κύριο Μουζάλα, θυμίζουμε ότι ο κύριος Καμένος είχε ζητήσει την παρέτηση, την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του κυρίου Μουζάλα. Ακριβώς. Χαμήλωσε τους τόνους χθες ο κύριος Καμένος, λέγοντας ότι ήταν απλά ένα λεκτικό λάθος. Βέβαια, αποκάλυψε εκεί σε μια κόντρα από την ώρα που ήταν στο βήμα της Βουλής, ότι όταν έγινε αυτό, πήγε στον Πρωθυπουργό τη μέρα που θυμόμαστε όλοι ότι πήγε το πρωινό εκείνο και έδωσε την παρέτησή του και την παρέτηση όλων των Υπουργών των Εξάρτητων Ελλήνων. Κάτι που δεν έγινε δεκτό. Μάλιστα. Και γι' αυτό φυσικά εσύ συνέχισε. Χαμήλωσε τους τόνους, λες. Ναι. Το ρίξαμε ως τίτλο «Στροβή του κυρίου Καμένου». Κάποιοι άλλοι λένε ότι αν μιλούσαμε για λίγο παλιότερα μπορεί να μιλούσαμε για αριστεία του κυρίου Καμένου στο σλάλομ, στο σκι. Τώρα πια έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο ψυχαγωγίας. Θα το πούμε κομψά. Το λέμε κομψότατα. Για να δούμε λίγο. Αυτά που ξέρουμε τα ξεχνάμε σιγά σιγά. Για να δούμε ένα απόσπασμα από το κομμάτι αυτό, το ένα κομμάτι από την ομιλία αυτή. Και βεβαίως θα συνεργαστώ μαζί του μέχρι τέλους. Και θα στηρίξω την κυβέρνηση. Και όταν διαφώνησα. Θα σου πω, κυρία Βούλτευση, για τον Μουζάλα. Όταν διαφώνησα γιατί ο κύριος Μουζάλας έκανε ένα λεκτικό λάθος. Άκου. Εγώ, κυρία Βούλτευση, υπέβαλα την παρέτησή μου και των υπουργών των ανεξάρτητων Ελλήνων στον Πρωθυπουργό. Και να σας πω και κάτι. Εάν εσείς έχετε τη δύναμη, καταθέστε πρόταση μορφής κατά του Μουζάλα. Ξεχάστε τα του Μουζάλα. Δεν ισχύει θέμα. Όχι, όλοι μαζί για να εξαντλήσουν την τετραετία.
Τρία χρόνια μείνανε. Ναι. Τρία. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων. Κινήθηκαν σε ήπιους τον Ισκή. Εκείνοι οι εκλογές ζήτησε. Όπως προσέξατε, ναι. Δεν το είπα από λάθος των μικρότερων κομμάτων, γιατί δεν μιλάμε πια για μεγάλα και μικρά κόμματα. Μιλάμε για μικρά και μικρότερα. Οπότε τα μικρότερα κόμματα τι γίνεται. Όπως είπε ο κ. Λεβέντης, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο και εμείς έχουμε προοπτική κυβέρνηση. Ο ένας στο μεταξύ καθίζει στο σκαμνί των άλλων. Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον άλλον, όλοι. Όλοι για όλους, εκτός από τον κύριο Λεβέντη που θέλει βουλή 240 ευρών. Ακριβώς. Ακριβώς επιμένει σε αυτό. Αλλά εν ολίγης τώρα, χθες η κυρία Γεννηματά ζήτησε και εκείνη εκλογές και οι υπόλοιποι αρχηγοί, ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Λεβέντης, κατηγόρησαν την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα ότι συμμετάσχει μια καινούργια διαπλοκή με τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Απόσπασμα και από αυτό. Η σημερινή συζήτηση θα μπορούσε να ήταν πράγματι μια ευκαιρία. Αν δεν ήταν απλά άλλο ένα πυροτέχνημα. Αντιπερισπασμός. Αντιπερισπασμός για να βγει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από τα διέξοδά τους. Η απέτηση για άμεση και μέχρι τέλους διελεύκανση όλων των σκανδάλων που έρχονται στην επιφάνεια δεν πρέπει να οδηγεί σε αποπροσανατολισμό το λαό μας για να συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες των λαϊκών προβλημάτων. Ζήτημα είναι αν μπορείς να βρεις έναν ή δύο πρωθυπουργούς που δεν προσπάθησαν ή που δεν πρόλαβαν να στήσουν το δικό τους παραμάγαζο στη δικαιοσύνη. Και από ό,τι φαίνεται για την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Αν ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα θα αισθανόμασταν ότι είμαστε σε μια χώρα με λυμμένα προβλήματα. Μια χώρα στην οποία λειτουργούν οι νόμοι που λειτουργούν τα πάντα. Ο της δικαιοσύνης ήλιος νοητός, όπως αναφέρει και ο ποιητής, είναι κάτι που πρέπει να είσταται υπεράνω των πάντων. Και σίγουρα η δικαιοσύνη πρέπει να θωρακιστεί για να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Μάλιστα. Πες μου τώρα όλο αυτό το πράγμα. Έκλεισε τον κύκλο του, πάει, τελειώσαμε και με αυτό, καθαρίσαμε. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Υπάρχει διαπλοκή, υπάρχουν διαπλεκόμενα, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι τα κάνουν και ποιοι είναι. Και θέλαμε εκλογές, αλλά η αντιπολίτευση δεν θέλουμε από την κυβέρνηση. Αυτό ήταν όλο χθες το, επιτρέψε μου μικρό έτσι, να το πω... Συμπέρασμα, ας πούμε, από την όλη διαδικασία της ομιλίας. Εγώ το πω πανηγυράκι, πανηγυράκι, να το πω, αλλά... Γεφυρώσανε διαφορές. Όχι. Αντιθέτως, ανοίξανε μεγαλύτερα χάσματα μεταξύ τους. Μεγαλύτερα χάσματα και πάμε ολοταχώς να δούμε τι θα γίνει με τα οικονομικά μεταξιολόγηση. Πάμε σε κόντρες τεράστιες τώρα και εφόσον βγήκε μπροστά ο κ. Μητσοτάκης με τις εκλογές, νομίζω ότι αποτελεί και αυτό ένα ενδεχόμενο πριν ίσως τον ανασχηματισμό. Μάλιστα. Που βλέπουμε ότι έρχεται. Ανασχηματισμός έρχεται. Εκλογές βλέπεις να έρχονται. Πολλοί το αναρωτιούνται αυτό. Εξαρτάται τι θα γίνει με τα οικονομικά, με το κλείσμα της αξιολόγησης. Όχι αξιολόγηση δηλαδή. Αυτό στο μεταξύ αξιολόγηση φουσκώνει ο λογαριασμός όσο εμείς συζητούμε για όλα αυτά και όσο οι πολιτικοί αρχηγοί περιχαρακώνονται ο καθένας στο δικό του κομματάκι. Προσπαθεί δηλαδή να συγκεντρώσει ο καθένας. Ανοίγουν οι τσέπες μας. Όσο περιχαρακώνονται εκείνοι, ανοίγουν οι τσέπες οι δικές μας. Η γνωστή τακτική, ξέρετε τι κάνουν. Απευθύνει το καθένα στο δικό του ακροατήριο, το οποίο προσπαθεί να μεγαλώσει. Χωρίς να βλέπει κανείς τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε βαθύτατη κρίση, χρόνια ολόκληρα τώρα οικονομική, κοινωνική τα τελευταία χρόνια, με το προσφυγικό να έχει έρθει σαν ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το κεφάλι μας. Ποια θα ήταν η λύση? Να το δούμε λίγο διαφορετικά, ρε παιδιά. Και επειδή εμείς εδώ είμαστε και διδακτική εκπομπή στο βάθος μας, μας κοιτάτε έτσι. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε μπροστά στις οθόνες σας και δείτε λίγο ένα βιντεάκι το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι στο βάθος του μυαλού μας. Μήπως τελικώς καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια λειτουργώντας με τον τρόπο που προτείνει το βίντεο. Για να το δούμε. Thank you.
Το βγάλαμε το συμπέρασμα. Όχι τον εαυτό μας, τους άλλους πρώτα, για να μπορέσουμε να έχουμε όλοι οι υπόλοιποι μία ισορροπία και να μην μας λείψει τίποτα. Αλληλεγγύη, αρχίζουμε να τη μαθαίνουμε σιγά σιγά, διότι μέσα από όλο το σκοτάδι ξεχωρίζουν πάρα πολύ φωτεινές περιπτώσεις ανθρώπων που αρχίζουν να μαθαίνουν, αρχίζουν να καταλαβαίνουν το νόημα των ημερών. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Γυρνάμε σελίδα τώρα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Ποιο είναι? Είναι οι Βρυξέλλες την επόμενη μέρα μετά τις επιθέσεις. Και έχουμε εικόνες οι οποίες δόθηκαν επίσημα στη δημοσιότητα, οι οποίες είναι πραγματικά σοκαριστικές και δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στο εσωτερικό του αεροδρομίου των Βρυξελών μετά, λεπτά μετά τις επιθέσεις και μέρες μετά τις επιθέσεις, διότι Κωστή, οι φωτογραφίες είναι τωρινές, έτσι, δόθηκαν τώρα. Είναι αρκετές μέρες μετά τις επιθέσεις. Επόμενο, να σου πω ότι σήμερα είναι ένατη μέρα που έχει περάσει μετά από εκείνη την αποφράση. Η μέρα που έγιναν οι επιθέσεις στο μετρό και στο αεροδρόμιο. Βλέπουμε εδώ την εικόνα. Είναι κατεστραμμένη η αίθουσα αναχωρήσεων, κυρίως έπαθε τις περισσότερες ζημιές. Να σου πω πάντως, το αεροδρόμιο είναι τόσο μεγάλες ζημιές που δεν ανοίγει ούτε σήμερα και δεν ξέρουμε και θα ανοίξει και αύριο. Πάντως, μέχρι χθες έλεγαν ότι θα άνοιγε σήμερα. Σήμερα, χθες το βράδυ, βγήκε ανακοίνωση και έλεγε ότι ούτε σήμερα μπορεί να ανοίξει, γιατί έγινε και μια προσομοίωση, μια άσκηση προσομοίωσης για να δουν αν μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο και βέβαια. Είπαν οι ειδικοί εκεί του αεροδρομίου ότι δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ανοίγει σήμερα. Πάντως, θα δούμε. Να σου πω πάντως ότι σήμερα θα ξαναλειτουργούσε το μετρό στις Βρυξέλλες. Είχε ανακοινωθεί αυτό χθες το βράδυ. Να δούμε πώς θα πάει. Πάντως, οι πληροφορίες για τις επιθέσεις έρχονται συνέχεια, γίνονται συνέχεια καινούργιες αποκαλύψεις. Χθες το FBI είπε ότι είχε προειδοποιήσει δύο εβδομάδες πριν τις Ολλανδικές αρχές για τους αδελφούς Μπακράουι, τους δύο από τους Καμικάζι. Αλλά κακός συντονισμός, ίσως μη διάθεση για μοίρασμα των πληροφοριών, οδήγησε σε ό,τι έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Να σου πω επίσης ότι ένας από τους καμικάζι του μετρό των Βρυξελών, ο Χαλίντερ Μπακράουι, χρησιμοποίησε τα στοιχεία ενός βελγομαροκινού πρώην παίκτη της Σίντερ, του ποδοσφαιριστή, τον Ιμπραχήμ Μαρουφή, για να νοικιάσει το διαμέρισμα στο Σαλερουά το 2015. Αυτό είναι απίστευτο, Κωστή, έτσι. Δηλαδή, το θράσος του ανθρώπου αυτού που θεωρητικά ήταν καταζητούμενος από τις μυστικές υπηρεσίες όλου του κόσμου, που ενδεχομένως να αποκαλυπτόταν ή όποια διασύνδεσή του με τρομοκράτες κλπ. Πήγε και νίκιασε ένα διαμέρισμα για να το κάνει γιάφκα τρομοκρατική. Ακριβώς. Χρησιμοποιώντας γνωστού ποδοσφαιριστή. Σαν να λέμε, δηλαδή, πες μου ένα πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή. Εδώ. Του Κριστιανού Ρονάλντο. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Νοικιάζει σπίτι στο όνομα του Κριστιανού Ρονάλντο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όμως έγιναν. Και όμως έγιναν. Είναι όπως το λες. Η ζωή ξεπερνάει και την ίδια τη φαντασία, την πιο τρελή φαντασία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο. Να συναντήσω την συνάδελφο Μανιάνα Καλογεράκη από την Κύπρο για να δούμε λίγο, βρε Μανιάνα, μαζί. Πώς την πατήσαμε όλοι χθες έτσι? Την πατήσαμε πολλαπλώς. Καταρχάς, ευτυχώς. Δεν ήταν αεροπειρατεία με ISIS και με τρομοκράτες από πίσω. Ευτυχώς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν καλά στα λογικά του. Πώς την πατήσαμε όμως έτσι? Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή τουλάχιστον ανησυχήσαμε πάρα πολύ, γιατί με όλα αυτά βεβαίως που ακούμε, το μυαλό δεν πάει ούτε καν στο κακό, πάει στο χείριστο. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει μια ασταθή ψυχολογική κατάσταση, έτσι χαρακτηριστική επισήμως εδώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από 30 χρόνια παντρεύτηκε μια Κύπρια, μετακόμισαν στην Αίγυπτο, έκαναν 4 παιδιά μαζί. Πριν από κάποια χρόνια το ένα από τα 4 παιδιά σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Η γυναίκα επέστρεψε εδώ, ξαναπαντρεύτηκε, είναι μια φιλήσυχη γυναίκα που ζει στη Λάρνακα, σε μια περιοχή έξω από τη Λάρνακα. Δεν θέλησε να έχει από την αρχή καμία σχέση με όλο αυτό, της ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο το να συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο άνθρωπος ήθελε να δει τα παιδιά του, ήθελε να δει εκείνη, το θυμήθηκε βεβαίως μετά από 30 χρόνια, είναι η αλήθεια. Η ουσία όμως είναι και η λεπτομέρεια αυτής της υπόθεσης, ότι τότε, όταν πηγαίνω έρχονταν η οικογένεια από την Κύπρο στην Αίγυπτο, ο άνθρωπος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε κάποιες ύποπτες τρομοκρατικές οργανώσεις. Έτσι, οι κυπριακές αρχές εδώ του πήραν το διαβατήριο και του απαγόρεψαν την είσοδο στη χώρα. Εξαιτίας του ότι οι αρχές δεν του έδιναν πίσω οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο με το οποίο θα μπορούσε να βλέπει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και να λύσει και κάποια άλλα ενδεχομένως προσωπικά του προβλήματα, ο άνθρωπος προέβη στη συγκεκριμένη πράξη που είδαμε όλοι χτες. Εδώ είναι η στιγμή ακριβώς που ρίχνει το γράμμα
το τετρασέλιδο γράμμα με το οποίο εξέφραζε τα αιτήματά του και στην πρώην σύζυγό του και γενικότερα αναφερόταν σε κάποιες πολιτικές εξελίξεις και μια γενικότερη αστάθεια στην περιοχή της Αιγύπτου. Πρέπει να σας πω ότι έπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα στην αστυνομία και συγκεκριμένα στον ανακριτή. Αυτή την ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα. Αναμένεται να εκδοθεί οκταήμερη κράτησή του. Και επίσης μια άλλη πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μάλιστα. Είναι ότι, όπως μάθαμε, οι Αιγυπτιακές αρχές δεν εκδίδουν εύκολα καταζητούμενο ή κατηγορούμενο, ιδίως αναφορά κατάληψη αεροσκάφους σε άλλη χώρα. Πράγμα που συνεπάγεται ότι πολύ πιθανόν θα επιστρέψει στην Αίγυπτο με πολύ δυσάρεστες για εκείνο συνέπειες. Για να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό. Παρακολουθούμε τώρα πλάνα από τη στιγμή της σύλληψης του Κωστή. Το συνοδεύουν, βλέπουμε εδώ οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Κύπρου που είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο εντωμεταξύ για να δώσουν τέλος σε αυτό το θρίλερ των 6 ωρών, Πόπη. Ήταν ένα θρίλερ 6 ωρών, πολύ σωστά το λες, που είχε στο πόδι ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο. Βλέπουμε επίσης ότι η στιγμή της σύλληψης διαφέρει κατά πολύ από τις στιγμές σύλληψης που βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις ανάλογων ενεργειών ή, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά που ειδικές δυνάμεις μπαίνουν για να τελειώσουν, να τερματίσουν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι πολύ ευγενική. Εδώ είναι ο δράστης πάντως, να σου πω. Εδώ είναι ο δράστης. Τον βλέπεις. Ναι. Εδώ είναι ο δράστης. Λοιπόν, ότι λίγο μετά που κατέβηκε από το αεροπλάνο, όταν πλέον όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα. Ζωσμένος ακόμη με αυτό το άσπρο πράγμα, ναι, που τελικά είχε καπάκια από θήκες από κινητά τηλέφωνα. Πάντως, Πόπη, τώρα είναι απορίας άξιων πώς μπόρεσε να ξεγελάσει. Θα μου πει και το πλήρωμα δεν είναι ειδική, δεν είναι πρωτεχνουργοί οι άνθρωποι. Αλλά επί 6 ώρες να απειλεί με πλαστικά και θήκες τηλεφώνων θα κάνει τέτοια καταστροφή, εντάξει, νομίζω ότι ήταν λίγο, ξέρεις, μετά τις Βρυξέλλες βέβαια, εκεί είναι όλα, μετά τις Βρυξέλλες και όλα όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, υπάρχει μεγάλος φόβος. Εδώ βλέπουμε να περνάει τον έλεγχο στο αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας για να επιβαστεί στο αεροπλάνο. Το ψάχνουν, βέβαια δεν βρήκαν τίποτα βαρυδικό, γι' αυτό τον άφησαν να φύγει. Και αν δεις και μαρτυρίες επιβατών. Εδώ, ναι, είναι η στιγμή λοιπόν εδώ που περνάει τον έλεγχο, περνάει τη μαγνητική πύλη, δείτε το. Τίποτα. Και τον ψάχνουν και δεν βρίσκουν τίποτα βεβαίως. Τα έβαλε μετά βέβαια, μέσα στο αεροπλάνο. Έτσι, ναι. Αφού δεν ήταν κάτι που απαγορευόταν να περάσει, μπόρεσε και τα κάνει. Άρα και οι έλεγχοι μια χαρά γίνονται, έτσι. Κοίταξε, μια επιβάτησε που μίλησε στις κάμερες μετά όταν απελευθερώθηκε, είπε ότι ο έλεγχος στην Αλεξάνδρεια ήταν πάρα πολύ καλός στην Αίγυπτο. Τώρα εντάξει, δεν ήταν πάντως. Εδώ είναι η στιγμή που βγαίνει από το αεροπλάνο. Είναι η στιγμή που βγαίνουν οι τελευταίοι από το αεροπλάνο. Ποιος φεύγει από το παράθυρο και γιατί μάθαμε. Ένα μέλος του πληρώματος, Πόπη, ήταν. Γιατί, για ποιο λόγο. Αποσπάστηκε η προσοχή του ανθρώπου που απειλούσε, του δράστη και μπόρεσε και κατέβηκε από εκεί, προφανώς. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε, ναι. Ήταν στη διάρκεια της νόη. Το θέμα ήταν ανοιχτό το παράθυρο, Πόπη, και μπόρεσε, ναι, και κατέβηκε. Μάλιστα. Οι επιβάτες οι οποίοι. Αλλά και οι επιβάτες που έχουν μιλήσει λένε ότι ήταν ήρεμος ο δράστης, ότι τους μιλούσε, ότι τους έλεγε ότι θα πάθουν κακό. Πού βρίσκονται τώρα. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε την επιστροφή βέβαια των μελών του πληρώματος και των επιβατών στο αεροδρόμιο του Καΐρου, που εξελίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, γιατί περίμεναν οι συγγενείς και οι φίλοι εκεί να αγκαλιάσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Βλέπεις εδώ και τον πιλότο που αγκαλιάζεται. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στο μέσο Skype στον συνάδελφο, τον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο από την εφημερίδα Σημερινή. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα. Πες μας πώς είναι σήμερα η κατάσταση εκεί, λοιπόν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αεροπειρατής στην ίδια στο δικαστήριο. Θα πρέπει να πούμε ότι από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι 8 μέρες κράτηση αρχικά. Από εκεί και μετά, άγνωστο ποια θα είναι η τελική πορεία, δηλαδή αν τελικώς θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να δικαστεί για τα αδικήματα τα οποία θα κατηγορηθεί ή αν θα απελαθεί. Πολλά από αυτά τα ζητήματα θα κριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες και δεν είναι μονάχα μία απλή υπόθεση ποινικού δικαίου. Από εκεί και μετά, λοιπόν, τι έχουμε. Λοιπόν, από εκεί και μετά η κυβέρνηση αισθάνεται καταρχήν ικανοποιημένη από το γεγονός ότι όλα κύλησαν ομαλά, ότι δεν είχαμε κάποιο παρατράγουδο. Καταλαβαίνετε ότι εάν είχαμε μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Την ώρα μάλιστα που στην Κύπρο βρισκόταν και ο κύριος Σουλτς. Υπάρχει αυτή η ικανοποίηση. Εχθές ο πρόεδρος Αναστασιάδης ξαναμίλησε με τον κύριο Σίση αργά το βράδυ, γύρω στις 8, 8 και 10.
για να συζητήσουν πώς ακριβώς διαμορφώθηκε η κατάσταση και τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς τονίζεται ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κύπρος διαχειρίστηκε σωστά όλη αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και να προβληματιστούμε πώς ένας άνθρωπος τόσο εύκολα αναστάτωσε όλο τον κόσμο χωρίς καν να διαθέτει τελικώς. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε, Σωτήρη. Θα σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση και θα πάω κατευθείαν στον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος και κυβερνήτης της πολιτικής αεροπορίας υπήρξε και έμπειρος στα θέματα αυτά. Δήμαρχος σήμερα. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντέλο. Πώς λοιπόν κατάφερε ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε τίποτα πάνω του, να κρατήσει όλο τον κόσμο σε τέτοια αγωνία για 6 ολόκληρες ώρες? Κι όμως είναι δυνατόν αυτό να συμβεί, καθότι πλέον, μετά ειδικότερα την 11η Σεπτεμβρίου, έχει αλλάξει άρδεν η φιλοσοφία και η δομή αυτών των αεροπειρατιών και γενικότερα όλων των τρομοκρατικών δράσεων. Τι οδηγίες έχουν οι πιλότοι, δηλαδή, κύριε Κωνσταντέλο? Με έναν πιστικό τρόπο. Θα σας πω για τις οδηγίες αυτές, αλλά να ξεκινήσω από το θέμα του επιβάτη, ο οποίος θα επιχειρήσει να πειρατεύσει ένα αεροσκάφος. Έγκυται περισσότερο στο πόσο καλός ηθοποιός και πόσο υποκριτικά θα είναι πιστικός απέναντι στα μέλη πληρώματος όπου θα απειλήσει, για να μεταφέρει τη συγκεκριμένη απειλή μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης. Μάλιστα. Από τη στιγμή που η απειλή έρθει στο θάλαμο διακυβέρνησης, γιατί πλέον, όπως γνωρίζετε, οι πόρτες των θαλάμων διακυβέρνησης είναι θωρακισμένες και δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, ούτε τα μέλη πληρώματος. Οι επικοινωνίες γίνονται μέσω ενδοσυνεννόησης. Κύριε Κωνσταντέλο, να ρωτήσω αυτή κάτι. Μας λέτε λοιπόν ότι έγκυται στο πόσο καλός ηθοποιός είναι για να φτάσει η απειλή στο θάλαμο διακυβέρνησης. Ο ίδιος ο ηθοποιός, σε εισαγωγικά, μπορεί να φτάσει στο θάλαμο διακυβέρνησης, αν είναι πάρα πολύ καλός, οσκαρικού επίπεδου? Μπορεί να φτάσει μέχρι την πόρτα του θαλάμου διακυβέρνησης. Στην πόρτα του θαλάμου διακυβέρνησης υπάρχουν 4 κάμερες, άρα μπορεί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης να έχουν εικόνα, να μιλήσουν και να δουν ποιος είναι αυτός, τι κάνει και πώς απειλεί. Υπόψη ότι πλέον στη σύγχρονη αεροπορία οι οδηγίες που υπάρχουν δεν είναι να... Ξέρετε, ο κόσμος ίσως είναι λίγο μπερδεμένος, γιατί μπορεί να θεωρεί ότι οι ταινίες που βλέπει στο Hollywood είναι και πραγματικές. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τουλάχιστον τη σύγχρονη πραγματικότητα. Κανείς δεν θα παλέψει στον αέρα μέσα με έναν αεροπειρατή, ο οποίος μπορεί να κρατάει ένα πυροβόλο όπλο, όπου πυροβολώντας θα τεινάξει το αεροπλάνο στον αέρα, γιατί το αεροπλάνο στον αέρα είναι ένα μπαλόνι. Αν μια τρύπα γίνει στην άτραχτο, μπορεί να υπάρχει εκρηκτική αποσυμπίεση. Ούτε πρόκειται να μπει κανείς σε μια λογική να κάνει τον υπτάμενο detective, να δει κατά πόσον η απειλή αυτή είναι πραγματική ή είναι εν δυνάμει ψεύτικη. Υπάρχουν ειδικοί για αυτή τη δουλειά, άρα η δουλειά του κυβερνήτη είναι να ακολουθήσει τις οδηγίες, να κρατήσει αυτόν τον ηθοποιό ή τον πραγματικό τρομοκράτη αεροπειρατή ήρεμο, να προσγειωθεί ασφαλώς το αεροσκάφος κάπου για να μην γίνει βιαίως μια υπτάμενη βόμβα. Και θα σας πω γι' αυτό στη συνέχεια. Και στη συνέχεια να αναλάβουν οι ειδικοί διαπραγματευτές που ξέρουν πώς θα τον χειριστούν. Και σαφέστατα, αυτό το οποίο έχει αλλάξει μετά την 11η Σεπτεμβρίου είναι ότι η λογική της αντιμετώπισης είναι ότι η αεροπορία προτιμά να χάσει ένα αεροσκάφος μαζί με το πλήρωμα για τους επιβάτες, να χάσει 50-100-150 επιβάτες, παρά να μετατραπεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος σε μια υπτάμενη βόμβα, με τα αποτελέσματα που είδαμε στους δίδυμους πύργους. Μας με λέτε δηλαδή νεκρούς. Ότι σε αυτό περίπτωση λοιπόν που υπάρχει αεροπειρατή στον αέρα, μπορεί να καταρριφθεί το αεροπλάνο? Εάν υπάρχει αεροπειρατής στον αέρα, το αεροσκάφος θα καταρριφθεί μόνο εάν πιστοποιηθεί ότι ο τρομοκράτης, ο αεροπειρατής, έχει καταλάβει τη διακυβέρνηση του αεροσκάφους. Έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος. Με τεχνικά μέσα. Μπορεί να σας πείσει κάποιος να ανοίξετε την πόρτα. Μπορεί κάποιος να σας πείσει να ανοίξετε την πόρτα, είτε είναι οπλισμένος, είτε κάνει ότι είναι οπλισμένος. Να ανοίξετε την πόρτα του πιλωτηρίου. Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί πολλές φορές μπαίνουν και τα ανθρώπινα συναισθήματα, τα οποία στη συγκεκριμένη δουλειά πρέπει να πηγαίνουν στην πάντα. Και γίναμε συγκεκριμένος. Για να μπουν κάποιος να μπει βιαίως μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν κωδικό, τον οποίο θα τον πάρει με βίαιο τρόπο από κάποιο από τα μέλη πληρώματος. Αυτός ο κωδικός όμως, αν μπει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα από το θάλαμο διακυβέρνησης να αρνηθούμε την είσοδό του στο θάλαμο και το κάνουμε, όταν ειδικότερα έχουμε εικόνα και βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα.
πρόβλημα για την πτήση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει παρατηρηθεί σε διάφορες αεροπειρατείες, ειδικότερα στην Αφρική πριν από λίγα χρόνια, όπου για να πιστεί ο χειριστής, ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης να ανοίξουν, να επιτρέψουν την είσοδο του τρομοκράτη στο θάλαμο διακυβέρνησης, να αρχίσει παραδείγματος χάρη να βασανίζει και να δολοφονεί επιβάτες ή μέλη πληρώματος. Ναι. Στην προσπάθειά του να πείσει τον κυβερνήτη να ανοίξει την πόρτα. Αν ανοίξει την πόρτα, τότε αυτομάτως το αεροσκάφος έχει μετατραπεί σε μια επτάμενη βόμβα. Για τον λόγο αυτό λοιπόν οι οδηγίες είναι σαφείς. Ό,τι και να συμβαίνει πίσω στο θάλαμο διακυβέρνησης, δυστυχώς, και είναι πολύ ψυχρό αυτό το οποίο λέω, αλλά είναι πραγματικό. Ό,τι και να συμβεί στο θάλαμο επιβατών, οι χειριστές έχουν μία συγκεκριμένη αποστολή. Να προσγειώσουν το αεροσκάφος στο κοντινότερο αεροδρόμιο με ασφάλεια και να αναλάβουν οι ειδικοί. Αν συγχρόνως μπορούν να κρατήσουν και τον αεροπειρατή ή τον ενδυνάμει αεροπειρατή σε ηρεμία, να κρατηθεί η ψυχραιμία, να μην ξεφύγει ο έλεγχος, τότε ακόμα καλύτερα. Οι αεροπειρατείες λύνονται στο έδαφος και όχι στον αέρα. Τώρα, για αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα για τον χειριστή, το μέλος πληρώματος, ο οποίος βγήκε από το παράθυρο. Τα παράθυρα στο θάλαμο διακυβέρνησης και από τις δύο μεριές ανοίγουν, είναι σειρώμενα παράθυρα με έναν ειδικό μηχανισμό και έχουν σκοινιά διαφυγής. Από εκεί διαφεύγουν συνήθως οι πιλότοι μετά από ένα συμβάν αεροπορικό. Ήταν υπερβολική νομίζω η αντίδραση του συγκεκριμένου πιλότου που έφυγε ενώ δεν συνέβη τίποτα μέσα στο αεροπλάνο, από ό,τι ξέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν το ξέρεις ποτέ μέχρι να διαπιστωθεί ότι αυτές οι θήκες ήταν άδειες θήκες τηλεφώνων. Σωστά. Και όχι θήκες που είχαν μέσα εκρηκτικές ύλες. Και αν μου επιτρέπετε έτσι, γιατί ήταν και λίγο light η αεροπειρατεία αυτή, να πω και εγώ ότι του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κωνσταντέλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είστε καλά, κύριε Τωμανίδη. Του φευγάτου η μάνα, αφού είχε διώξει τους υπόλοιπους επιβάτες από μέσα, έτσι. Όχι να φύγουμε πρώτοι από δεν το σκάφος που ήρθατε. Δηλαδή, αν είναι και άλλες ζωές που εξαρτώνται από εμάς. Του φευγάτου η μάνα είναι του φευγάτου πάντα. Όχι, πάντως η λογική πάντα είναι και η ιδεοντολογία ότι ο κυβερνήτης εγκαταλείπει το αεροσκάφος τελευταίος. Σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντέλο, πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήσασταν μια πολύ ωραία νότα. Και με τις ωραίες σας παροιμίες. Διάλειμμα θα πάμε και θα γυρίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ κοντά σας. Δείτε τι σας έχουμε σήμερα προσφορά, τρομερή και καταπληκτική προσφορά. Ένα iPad Pro, δείτε το, είναι αυτό το μεγάλο iPad που έχει μέγεθος σελίδας α4. Εκπληκτικό. Ακόμη μεγαλύτερο από το iPad το μεγάλο που ξέρετε, για να σας εξυπηρετήσει όσο δεν φαντάζεστε στη δουλειά σας, στην εργασία σας, στο γραφείο σας, στη σχολή σας, στο σχολείο σας ή εν πάση περιπτώσει στο σερφάρισμά σας στο διαδίκτυο και στο να μας βλέπετε και μέσα από τη συχνότητα του Star, μέσα από το star.gr, μέσα από τη διεύθυνση του Star live. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Εσείς διεκδικήστε το είτε τηλεφωνώντας το 14748 είτε στέλνοντας ένα SMS. Tough. Αφήστε κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο, στείλτε το στο 14748 και το iPad θα γίνει δικό σας, αν εσείς είστε ο πιο τυχερός από όλους. Πάμε και ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Για δείτε εδώ τι καταπληκτική προσφορά έχουμε σήμερα. 14748, παιδιά, διεκδικήστε το, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικό το καινούριο iPad, το μεγάλο, το Pro. Αυτό που είναι σαν α4 μέγεθος. Ποιος με καλεί? Το ακούτε? Δεν είναι πολύ γνωστό ήχος κλήσης. Δεν είναι τηλέφωνο αυτό που ακούτε. Δεν έχω ξεχάσει το κινητό μου ανοιχτό. Όχι, είναι ο... Βάλτε το λίγο έτσι το... Είναι ο πιο γνωστός ήχος κλήσης. Αλλιώς. Το παπαγαλάκι αυτό το κάνει. Δείτε το που είναι σαν τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου μας. Τώρα, προσέξτε. Αν τον ήχο κλήσης αυτόν τον άκουσαν στο κινητό τους οι διπλωματικοί υπάλληλοι των πρεσβειών και των προξενιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Τουρκία, ανησύχησαν.
Γιατί στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν άλλος αξιωματούχος σε αμερικανικό έδαφος που τους έδινε εντολή Κωστή Βέιμε. Το State Department, λοιπόν, προειδοποίησε... Να φύγουν από εκεί, να φύγουν από Τουρκία. Προειδοποίησε τους υπηκόους, τους Αμερικανούς στην Τουρκία να φύγουν γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τρομοκρατικό χτύπημα. Κάλεσε μάλιστα και τους Αμερικανούς να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στην νοτιοανατολική Τουρκία. Είναι εκεί όπου υπάρχει ισχυρός κουρδικός πληθυσμός, μεγάλος σε αριθμό, και δρούν οι Κούρδοι αντάρτες του PKK. Και γι' αυτό διεξάγονται μάχες σχεδόν καθημερινά. Εκεί λοιπόν συμβουλεύουν οι Αμερικανοί τώρα με ταξιδιωτική οδηγία να μην πηγαίνουν οι πολίτες τους. Κάτι ανάλογο είχαν κάνει βεβαίως και οι Ισραηλινοί με τους φόβους που υπήρχαν για χτύπημα και σε στόχους Ισραηλινούς, σχολεία κλπ. Στο μεταξύ ο Ερντογάν είναι στην Αμερική, έτσι. Ναι, θα φτάσει τις επόμενες ώρες. Να σου πω ότι είπε ο ίδιος στο γραφείο του μάλλον ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ομπάμα, αλλά όμως εκεί η απάντηση των Αμερικανών ήταν πιο ψυχρή. Δηλαδή ο Biden, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί αυτός με τον πρόεδρο Ερντογάν και όχι ο Ομπάμα, με τον οποίο βέβαια θα είναι μαζί σε μια σύνοδο που θα γίνει για τα πυρηνικά, αλλά εκεί μετέχουν πολλοί ηγέτες από διάφορες χώρες. Η πόρτα όμως είναι πόρτα και έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό πρακτικά, γιατί η Τουρκία είναι και εδώ στη γειτονιά μας και είναι και μια χώρα μεγάλη η οποία δεν αφήνει τα εσωτερικά της προβλήματα να λύνονται έτσι εύκολα, να περνάνε μάλλον έτσι εύκολα. Κυρία Μπόση, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι η κυρία Μέρη Μπόση κοντά μας, είναι καθηγήτρια διεθνής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, πού πάει το πράγμα? Πολλά γίνονται, δεν γίνονται ένα δυστυχώς. Τώρα να φύγουν οι Αμερικανοί έτσι από μια χώρα σαν την Τουρκία. Κοίταξε, η Τουρκία, να πάρουμε την Τουρκία καταρχήν, είναι αποδέκτης πολλών ενεργειών στο εσωτερικό της, τρομοκρατικών ενεργειών. Νομίζω μια μετά την άλλη τα γνωρίζουμε αυτά. Ταυτόχρονα η Τουρκία είναι σε ανοιχτό πόλεμο στα βόρεια σύνορά της, στα ανατολικά της σύνορα, θα λέω, όχι βόρεια, ανατολικά σύνορα, με το μέγα ζήτημα του Κουρδικού. Άμεση χώρα η Συρία με μια γνωστά, μην τα επαναλαμβάνω. Εκ των πραγμάτων η Τουρκία είναι όμως όπως το είπατε, είναι γνωστά. Δηλαδή είναι αυτό γνωστά. Συμβαίνει καιρό. Γιατί τώρα οι Αμερικανοί τους μαζεύουν όλους από εκεί? Γιατί όλοι οι Ισραηλινοί τους λένε φύγετε τώρα? Επίκειται κάτι μεγάλο? Επίκειται το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαιρετικά αυξημένη ένταση στην περιοχή και φαίνεται ότι οι δυτικές δυνάμεις και το Ισραήλ μαζί με αυτές έχει μια διάθεση να προστατέψει ακόμα περισσότερο τους δικούς του πολίτες. Η κινητικότητα αυτή δίνει ένα, αν το θέλετε, και σήμα προς άλλες δυτικές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν θα με εκπλήξει, εάν και κράτη ευρωπαϊκά, προτείνουν στους δικούς τους πολίτες να τα μαζεύουν και να γυρίζουν πίσω. Άρα μιλάμε για μια κινητικότητα εξαιρετικά έντονη εντός Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά, να θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν αυτό που βγάζει προς το εξωτερικό, αυτή η ηρεμία που θέλει να προσδώσει για εσωτερική ασφάλεια, είναι επίπλαστη. Προσπαθεί όμως παρόλα αυτά. Πρέπει να πούμε ότι προσπαθεί πάρα πολύ μαζί με όλο το επιτελείο. Μάλιστα. Αντίθετα όμως, ξέρουμε ότι και στα σύνορα και εντός της χώρας του έχει πάρα πολλά σημαντικότατα προβλήματα. Πώς εκτονώνεται όλη αυτή η κατάσταση, κυρία Μπόση, τώρα? Δηλαδή, ιστορικά, όλες οι καταστάσεις έκριθμες του παρελθόντος, με οικονομική κρίση, με κρίση συνόρων, με κρίση προσφυγικές κλπ., πάντα τέλειωνε με ένα μεγάλο πόλεμο. Τώρα εδώ τι γίνεται? Πώς μπορεί να εκτονωθεί η κατάσταση τώρα? Πώς μπορούν να βρουν μια λύση που να ικανοποιεί τους πάντες, χωρίς να οξύνει την κατάσταση περισσότερο? Το ζήτημα, ας πούμε, ότι ξεκίνησε, για να το πούμε απλά και να είναι αρκετά κατανοητό, κλείνοντας το κεφάλαιο του διπολικού συστήματος, του ψυχρού πολέμου, αυτή η ισορροπία, αν το θέλετε, μεταξύ της τέως Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, περάσαμε μια χρονική περίοδο, όχι τεράστια, κάποιες δεκαετίες στην αρχή, όπου φάνηκε η ανάδειξη αυτού του τύπου των προβλημάτων. Δηλαδή μοναχικών τύπων, οργανώσεων, ομάδων, αναβαθμίστηκαν τάσεις, εξτρεμιστικές εντάσεις. Αυτό δεν προλήφθηκε, δεν σταμάτησε. Δεν υπήρξε κανένας φορέας, κανένα κράτος, κανένας, αν το θέλετε, μηχανισμός, οργανισμός, οτιδήποτε, που να προλάβει αυτού του τύπου τις καταστάσεις. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια, έως σήμερα βέβαια, οξύνονται ιδιαίτερα. Φτάνουμε λοιπόν σε μια εξαιρετικά οξυμένη κατάσταση, όπου συζητάμε για αλλαγές συνόρων, συζητάμε για μια εποχή όπου ενώσεις τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση περνάνε τεράστιες κρίσεις, συζητάμε για άνοδο κυβερνήσεων ή κρατών, οι αναδυόμενες, αναφέρομαι σε αυτές, αναδυόμενες, συζητάμε για την Αμερική, η οποία πάνω κάτω έχει απομονωθεί
στο γενικότερο παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πουλάει όπλα παγκόσμια, να μην τρελαθούμε κιόλα. Η κινητικότητά της στον τομέα είναι εξαιρετική. Από την άλλη βλέπουμε ότι σειράξεις, εντάσεις, πόλεμοι, η Αφρική βράζει. Άρα ετοιμαστείτε για το επόμενο μεγάλο κύμα ανθρώπων που θα ξεκινάει στην Αφρική και θα έρχονται πρόσφυγες μετανάστες στην Ευρώπη. Η Ασία βρίσκεται σε μια κατάσταση έκριθμη. Σωστά το είπατε, αυτά όλα προμηνύουν εξτρεμιστική λύση του προβλήματος. Μάλιστα. Βέβαια, όχι τόσο εύκολο. Σας διακόπτω, γιατί μας είπατε για την Αφρική που βράζει και που δημιουργεί καινούργια προσφυγικά κύματα. Θα πάω λίγο ξανά στον Κωστιβέη μου. Διότι μιλάμε για νέες οδούς που ανοίγουν από τη στιγμή που έχουν κλείσει τα σύνορα τα βόρεια της Ελλάδας με τα Σκόπια. Νέες οδούς λοιπόν για προσφυγικές ροές που ανοίγουν και είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο μόλις χθες. Να σου πω λοιπόν ότι έχουν αυξηθεί οι ροές από τη Λιβύη πλέον, Πόπη, προς την Ιταλία. Εδώ βλέπουμε διάσωση που έγινε χθες. Είναι αυτό που μας λέγατε, κυρία Μπόση, από Λιβύη προς Ιταλία τώρα λοιπόν. Πάνω από 1.500 άτομα λοιπόν χθες μόνο διασώθηκαν από πλοία της τελικής ακτοφυλακής. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τα παρέλα της Λιβύης για να φτάσουν στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Και συγκεκριμένα ανοιχτά της Σικελίας έγινε συγκεκριμένη διάσωση εδώ. Που ανοίγει ένας δρόμος, παρόλα αυτά ο κλειστός δρόμος της Βαλκανικής οδού παραμένει κλειστός, γεμάτος όμως με κόσμο. Στην Ιδωμένη τα πράγματα δείχνουν να βράζουν επίσης. Πάω στη Ραλιόλε Πίδου για να μας πει τι έγινε χθες, γιατί είχαμε εντάσεις, είχαμε φασαρίες, είχαμε εστίες μεγαλύτερης έντασης. Καταρχάς, πώς είναι η κατάσταση τώρα, Ραλιό, πριν μας φύγει τις χθεσινές εντάσεις? Αυτή την ώρα το κλίμα είναι ήρεμο, ωστόσο οι εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες συνεχίζουν να έχουν κάνει κατάληψη στις συνδρομικές γραμμές του ΟΣΕ, που ήταν και το μήλον της Έλισσας χθες. Αστυνομικοί προσπάθησαν να απομακρύνουν σκηνές, να αποσυμφορήσουν τις συνδρομικές γραμμές, διότι υπάρχει πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις εξαγωγικές εταιρείες, δεν μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι και σε προσπάθειά τους αυτή έγιναν έξαλλοι μετανάστες πρόσφυγες, απάντησαν με πετροπόλεμο, με ένταση, σκουντήματα. Μάλιστα, όταν κάποια στιγμή οι αστυνομικοί προσήραγαν μία γυναίκα, αρχικά είχαμε την αίσθηση και από την πληροφορία ότι ήταν Γερμανίδα τσιβίστρια, τελικά ήταν Σύρια η γυναίκα αυτή. Όταν λοιπόν την προσήγαγαν, ξεσηκώθηκαν. Η κατάσταση βρέθηκε εκτός ελέγχου. Τελικά οι πρόσφυγες και μετανάστες μόνοι τους πήγαν, την έβγαλαν από το αυτοκίνητο, την πήραν, την πηγάδευσαν και έπεσαν πάλι τόνοι. Όμως όπως είπες και εσύ στην αρχή πολύ σωστά, καζάνι που βράζει επί της ουσίας, Πόπη. Αυτό, ευχαριστούμε πολύ, Ραλιό. Αυτό, κυρία Μπόση, πώς μπορεί να αποσυμφορηθεί, με ποιο τρόπο μπορεί να σταματήσει να είναι όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, θα μείνει στην Ελλάδα, θα φύγει από την Ελλάδα, πώς θα το διαχειριστούν? Έχουμε μια συμφωνία, η οποία πρακτικά δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί από όλα όσα έχουν προταθεί τουλάχιστον ή αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Το ζήτημα σε αυτή τη φάση είναι δεδομένο. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε την Ελλάδα, η οποία είναι αποδέκτης όλων αυτών των κυμάτων. Έχουμε μία γείτονες οι οποίοι έχουν κλείσει τα σύνορά τους. Έχουμε μία Ευρώπη κεντρική και βόρεια η οποία έχει ανυψώσει τους τόνους, ανεβάσει τους τόνους, συζητάει για χτίσιμο τυχών, συζητάει για κλείσιμο όλων των ειδών και κατηγοριών. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιθυμεί να ανοίξει η στρόφιγγα έτσι ώστε αυτά τα κύματα που βρίσκονται εδώ, τα οποία θα συνεχίσουν να έρχονται και θα γίνεται ακόμα πιο επώδυνο για μας, μια και περνάμε και την κρίση, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερα τα ζητήματα, δεν είναι μόνο ανθρωπιστικά, είναι και πολιτικά τα ζητήματα. Θα δούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα θα φέρει και ορισμένες άλλες καταστάσεις. Μία από αυτές τις καταστάσεις είναι και αυτή που είδαμε προχτές και αυτή που θα δούμε, είδαμε προχτές και αυτή που θα δούμε αύριο, που είναι οργή και ένταση μέσα σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να εκτονώσουν αυτή την διαμαρτυρία που συσσωρεύεται. Άρα εδώ αρχίζει και μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε? Προς το παρόν, η εντύπωση προσωπική μου βέβαια είναι ότι δεν μπορούμε. Κάτι τελευταίο για να το κλείσω το κομμάτι αυτό. Μετά τις επιθέσεις σε Παρίσι και σε Βρυξέλλες, μετά τις όποιες ροές προσφυγικές έρχονται εδώ, μεταξύ τους δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να είναι. Οι Ευρωπαίοι θα συνηθίσουμε να ζούμε μέσα σε ένα καθεστώς φοβού? Δηλαδή, θα σκεφτόμαστε το να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, το να βρεθούμε σε ένα κοινόχρηστο χώρο, το να πάμε να δούμε ένα μνημείο, κάτι τέλος πάντων που συγκεντρώνει πολύ κόσμο ταυτόχρονα? Αυτό ήδη έχει αρχίσει. Πρέπει να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί είναι αρκετά. Μετά το Παρίσι αναβαθμίστηκαν και θεωρώ ότι μετά τις Βρυξέλλες θα φτάσουμε πλέον να συζητούμε για πολύ περισσότερα μέτρα. Ναι, ο φόβος θα γίνει τμήμα της ζωής. Η απειλή θα γίνει τμήμα της ζωής. Αυτό οφείλουμε να το μετατρέψουμε, να το αλλάξουμε σε πίεση
προς τις ηγεσίες μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, έτσι ώστε πρώτον να αντιληφθούν από πού προέρχονται αυτοί οι κίνδυνοι, να καταλάβουν τι σημαίνει εντός των κρατών τους και πώς δημιουργούνται αυτό, γιατί πολίτες Ευρωπαίοι είναι όλοι αυτοί, για να δώσουμε λύσεις. Κάτι το οποίο, κυρία Τσαπανίδου, πολύ φοβάμαι δεν θα γίνει. Κυρία Μπόση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν. Για να δούμε τώρα τι γίνεται μέσα από όλη αυτή την τόσο ξεχωριστή κατάσταση στην οποία μαθαίνουμε να ζούμε και να χειριζόμαστε όλοι μας. Αναφέρομαι στις προσφυγικές ροές, στους ανθρώπους που μένουν στις σκηνές, στην Ιδωμένη, στους καταβλισμούς που έχουν στηθεί ακόμη και εδώ στον Πειραιά. Ξεχωρίζουν, σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κάποια παραδείγματα ανθρώπων σαν φωτεινά σημεία για όλους μας. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι στο Κυλκής κυρία Μαρία Σπυρίδου, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και την τιμή, κυρία Σπυρίδου. Καλημέρα σας. Είναι αρτοποιός η κυρία Σπυρίδου. Μένει στο Κυλκής, όπως είπαμε, και έχει δίπλα της μία κοπελιά από τη Συρία, πρόσφυγας. Ναι. Ήρθε εκεί μαζί με την οικογένειά της. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Θα μου πείτε λίγο το όνομά σας. Εγώ είμαι Ζίναχ Μουχαμέντ, από τη Συρία ήρθε. Τώρα είμαι 12 μέρες εδώ, στο σπίτι Δημήτρη και με Μαρία. Περνάμε για χαρά εδώ. Να σε ρωτήσω καταρχάς, πώς μιλάς τόσο καλά ελληνικά? Από πού τα ξέρεις τα ελληνικά? Πήγε στο σχολείο τέσσερα πόσο λένε, χρόνια. Χρόνια. Πού, σε ποιο σχολείο? Στη Συρία. Στη Συρία, σε ελληνικό σχολείο. Mm-hmm. Είχε συγγενείς στην Ελλάδα, ήξερες κάποιος στην Ελλάδα? Όχι, όχι, καθόλου. Μετά 18 χρόνια χρειάζεται να μιλάω ελληνικά. Κοίτα να δεις. Τα είχες μάθει λοιπόν σε ελληνικό σχολείο στη Συρία τα ελληνικά και να που αναγκάστηκες να τα... Αλλά μίλησα μόνο εδώ, στο σπίτι Δήμητρη. Μαρία, σε σένα, πώς γνώρισες... Η Μαρία είναι κάτω στο δουλειά. Είμαι η κόρη της, η Σμαράγδα. Α, μάλιστα. Μαζί είμαστε. Πείτε μου. Πώς γνώρισες την οικογένεια που φιλοξενείς, πώς αποφάσισες να τους καλέσεις στο σπίτι σου? Πες μας λίγο όλη αυτή την ιστορία. Ήταν μια απόφαση που όλοι μαζί την πήραμε, μαζί με τους γονείς μου. Βασικά ο πατέρας μου καθημερινά πήγαινε στην Ιδωμένη, πήγαινε ψωμί εκεί και έβλεπε αυτή την άθλια κατάσταση στην οποία ζούσαν οι άνθρωποι εκεί. Και μετά από κάποιες μέρες ήρθε στο σπίτι, το συζητήσαμε, ζήτησε τη γνώμη μας. Ήμασταν και οι τρεις και τα υπόλοιπα αδέρφια μου σύμφωνοι με αυτό. Θέλαμε να βοηθήσουμε γιατί και εμείς οι ίδιοι πηγαίναμε και βλέπαμε την κατάσταση εκεί. Και μετά από αυτό προέκυψε η οικογένεια της Ζινά. Και μαζί με αυτήν όμως φιλοξενούμε και μία ακόμη οικογένεια. Άλλα 5 άτομα. Πόσα άτομα δηλαδή έχει στο σπίτι σας τώρα? 10 άτομα. Και πού τους κοιμίζετε, βρε παιδιά, τους 10 ανθρώπους? Τα 5 άτομα είναι μαζί μας, μέσα στο σπίτι. Η Ζινά με το σύζυγό της και το μικρό της, το μωρό, κοιμούνται στην κρεβατοκάμαρα των γονιών μου. Και το άλλο το ζευγάρι είναι πάνω στη σοφίτα. Έχουμε σοφίτα πάνω από το σπίτι. Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι σας και κοιμίζετε 10 άτομα? Έχουμε η κρεβατοκάμαρα που είναι η Ζινάχ με το σύζυγό της και το μωρό, ένα ακόμα δωμάτιο που είναι τα άλλα δύο της τα παιδιά και το δωμάτιο το δικό μας που είμαι εγώ με τα δυο μου τα αδέρφια. Μπράβο σας, είστε αξιέπαινοι, ολόκληρη η οικογένεια. Καλά, εγώ θέλω πάλι καλά τη Ζινάν, αν κατάλαβα καλά το όνομά της. Γιατί ναι, τη Ζινάχ. Ζινάχ, θέλω να μου πεις λίγο το story σου. Έμαθες λοιπόν πριν από πολλά χρόνια να μιλάς ελληνικά. Ήρθες με τον άντρα σου και το παιδί σου στην Ελλάδα. Τι δουλειά έκανες στη Συρία, με τι ασχολιώσουν εκεί, πώς έκανες όλο αυτό το ταξίδι μέχρι την Ελλάδα? Ήταν πολύ δύσκολο. Ταξίδι μου ήταν χάλια, το ξέρω, έτσι τα γυρίσω εγώ. Εγώ και 3 παιδιά και άντρα μου μαζί μου πέρνασα από τη Συρία και ήρθα από το Τουρκάι, μείνετε 2 μήνες στο δρόμο. Με τα πόδια ήρθατε? 2 μήνες στο δρόμο μείνετε στο Τουρκάι. Και ήρθε μέχρι Ελλάδα και 3 εβδομάδα στο Αντούμενη έμεινε στο σκηνή και ήρθε Δημήτρη και ψάχνουν εμείς. Ζινάχ, τι δουλειά κάνατε στη Συρία όταν ήσασταν στο σπίτι σας, τι κάνατε? Στο σπίτι μου έχω ένα μεγάλο σπίτι και έχω αυτοκίνητο και έχω μαχαζί εκεί πέρα. Μαγαζί? Είναι νηφικό μαχαζί. Με νηφικά λες?
Και εγώ δουλεύα κομμήτρια. Κομμότρια. Και πώς φύγατε, πώς αποφάσισες να φύγετε? Πώς αποφάσισες να φύγετε, πώς ήρθατε εδώ? Πώς ήρθατε με το λεφτά. Δηλαδή, για να αποφύγετε αυτή την κατάσταση. Αυτό θα του πω εγώ τώρα. Ήρθε από τη Συρία μέχρι την Τουρκάη με το αυτοκίνητο και μετά παρπάτημε από τη Τουρκάη μέχρι τη θάλασσα και έτσι. 2 μήνες ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζινάχ. Ευχαριστούμε και τη Σμαράγδα. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εύχομαι να μπορέσετε να γυρίσετε γρήγορα στο σπίτι σας, να το ξαναβρείτε το σπίτι σας ή, εν πάση περιπτώσει, να στήσετε μια καινούργια ζωή όπου εσείς επιθυμείτε με καλούς όρους. Και μπράβο, Σμαράγδα, σε εσένα και στην οικογένειά σου. Μπράβο. Να είστε καλά, κυρία Τσαπανίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Σε διάλειμμα θα πάμε. Θα σας δείξουμε και την προσφορά μας. Για να τη δούμε λίγο. Αυτό το iPad είναι στα χέρια σας λοιπόν. Αν τηλεφωνήσετε και το κερδίσετε μέσω του 14748 με μήνυμα, ταφ και όνομα τεπώνυμο στο 14748 ή τηλεφώνημα για να αφήσετε το όνομα τεπώνυμό σας. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Καλημέρα σας, αν ανοίξατε τώρα τη τηλεόρασή σας. Έχετε χάσει μια ώρα εξαιρετικής εκπομπής, πρέπει να σας πω. Άλλη φορά να ξυπνάτε λίγο νωρίτερα και να έρχεστε μαζί μας από τις 10 το πρωί που ξεκινάμε. Έτσι. Εμείς όμως σας δίνουμε και ένα iPad Pro. Γιατί αν μου πείτε ότι είμαστε στο δρόμο, γι' αυτό δεν σε είδαμε, σας δίνω το iPad να μας βλέπετε μέσα από το Web TV του Star. Απλά πράγματα. 14-7-48, διεκδικήστε τα και ερχόμαστε. Ελάτε τώρα να δούμε, ρε παιδιά, τι ζημίες προκάλεσε το μετρό. Θα μου πεις το μετρό πώς γίνεται. Ο Μητροπόντικας, αυτό που σκάφει, πήγε στην Νίκαια και προκάλεσε ζημίες σε ένα σπίτι. Γιώργο. Ακριβώς, ζημίες αποκλήθηκαν χθες το πρωί. Έχουν ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή της υπόγειας σύραγγας του μετρό από την Νίκαια προς τα Μανιάτικα και στο σπίτι που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου. Είναι το σπίτι που βλέπετε με τις μπλε. Τι δουλειά έχει το μετρό μέσα στην αυλή της κυρίας? Το μπαλκονάκι. Μέσα λοιπόν από την πόρτα, ανάμεσα από την εξώπορτα και το σπίτι, υπήρχε ένα παλιό πηγάδι από ό,τι μας είπαν εδώ πέρα οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της σύραγγας από κάτω από το Μετροπόντικα, υποχώρησε το έδαφος. Η γυναίκα ήταν μέσα στο σπίτι της. Το σπίτι είναι κατοικίο, μπορεί να κατοικηθεί τώρα, ή έχει υποστεί ζημιές τέτοιες που φεύγει και το ξαναφτιάχνουν και άντε από την αρχή? Η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου έχει απομακρύνει την κυρία, τη γυναίκα που έμενε στο σπίτι μέσα με την κόρη της και τους έχουν μεταφέρει σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο θα παραμείνουν έως όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Είναι στην αυλή της. Λοιπόν, η τρύπα αυτή που βλέπουμε είναι στην αυλή της, έτσι. Ναι, είναι ακριβώς μετά τα κάγκελα, τα εξωτερικά κάγκελα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι από τις ειδήσεις που εύκολα γίνονται παγκόσμια είδηση, έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ στη θέση της κυρίας θα σκεφτόμουν λίγο πρακτικά. Θα έλεγα άνοιξα που άνοιξα τη τρύπα αυτή. Μήπως να το κάνουμε ένα σανσέρ με τη δωρεά του μετρό, να το κατεβαίνω εύκολα στο σειρμό, να μην μετακινούμε κιόλας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υιοταχία σανσέρ. Το θέμα είναι πως ήρθε η εταιρεία από χθες το μεσημέρι, ξεκίνησε, έφερε μπετονιέρες. Και ξανά. Ναι, έφερε λοιπόν η εταιρεία. Και τσιμεντώνει την τρύπα. Και επισκευάζει τη ζημιά τώρα, θα δούμε. Δεν γίνονται αυτά. Απίστευτο είναι, πραγματικά απίστευτο. Είδες. Τέτοιες τρύπες ανοίγουν και στην οικονομία, παιδιά. Μην νομίζετε. Είναι σαν να είναι κάτω από την Ελλάδα ή προς την Τράπεζα της Ελλάδας ο Μετροπόντικας. Και ό,τι γεμίζει η Τράπεζα της Ελλάδας, γρουνκ, τα ρουφάει ο Μετροπόντικας. Και δεν φτάνουν και στο σπίτι μας, καταλάβατε. Πού πηγαίνουν όλα αυτά? Πισίνα. Εγώ θα το κάνω πισίνα πάντως. Θα το κάνω πισίνα. Πράγμα μπροστά. Έλα μωρέ, ούτε πισίνα. Γιατί τους γέρα. Εγώ θα το έκανα σαν σερράκι. Για κατευθείαν. Μπορεί ατομικό να σταθμό του μετρό. Ναι, αλλά μπορεί να πέφτει μέσα στη γραμμή. Όχι, δεν θα κάνω και ένα τέτοιο. Αλλαγή σκαλίτσα, δεύτερο τέτοιο. Εντάξει. Τι συγγνώμη δηλαδή. Που έχει τη δυνατότητα να έχει άμεση πρόσβαση στο μετρό και να την αφήσει έτσι. Την ξανατσιμεντώσει. Ξανασκεφτείτε το. Τη κάνατε τη ζημιά που τη κάνατε τη γυναίκα, βγάλετε το προ όφελό. Λοιπόν, αυτή η τρύπα με λίγο τσιμέντο κλείνει. Η τρύπα τη οικονομία δεν κλείνει. Αυτή δεν κλείνει με τίποτα. Με όλα τα κυβικά του κόσμου. 4,5 δισεκατομμύρια. 5,4, 5,5 είναι το επίσημο από τα ελληνικά χείλη, γιατί ακόμα δεν έχουμε ακούσει το επίσημο από τα χείλη των δανειστών. Που αυτό μετράει. Και πλέον μας είπαν ότι θα μας δώσουν 7 δισεκατομμύρια που μας οφείλει το δημόσιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα μας πάρει 5,5,
δεν είναι άσχημα. Θα μείνουν και 1,5 εκατομμυριάκι. Εντάξει, ωραία. Όπως το δει κανείς. Όχι, είναι τα 5,5 είναι πλάς. Δεν είναι. Να ήταν μόνο αυτά, θα ήταν καλό. Αδιανόητο να κλαις. Να κλαις όμως. Τρέχουμε τώρα, τρέχουμε να προλάβουμε το Σάββατο, γιατί έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα και τι τρέχουμε να προλάβουμε το Σάββατο. Έρχονται θεωρητικά, όχι, τη Δευτέρα θα είναι η πρώτη συνάντηση, αλλά έρχονται εδώ πέρα και θα πρέπει να πάρουν τα πρώτα στοιχεία. Πάντα γίνεται μια συνάντηση μεταξύ τους τις πρώτες δύο μέρες, την πρώτη μέρα, να δουν λίγο πού είναι το πράγμα πριν ξεκινήσουν να συναντιούνται μαζί μας. Άρα πρέπει να έχουν κάποια στοιχεία για να δουν πώς θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας. Τουλάχιστον μέχρι τις 7 θα πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα, γιατί τις 7 είναι το Euroworking Group. Μέχρι τις 15 που είναι μετά. Πες μου λιγάκι, τι θα δούμε άλλο, τι άλλους φόρους θα πληρώσουμε. Θα σου πω χοντρά-χοντρά τι σημαίνει 5,5 δις. Σημαίνει 1%, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από φορολογία, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από ασφαλιστικό, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από έμεσους φόρους. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το ανοιχτό ζήτημα, το μεγάλο ανοιχτό ζήτημα είναι οι έμεσοι φόροι. Όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες, πετρέλαιο κίνησης, ίντερνετ, ξέρω εγώ. Αυτά που μας είπατε και εσείς χθες, αέρα κοπανιστό, να τον ογκομετρήσουμε, να τον φορολογήσουμε. Ακριβώς, ό,τι ακούσουμε... ιδέα έχει κανείς, τη ρίχνει. 1,8 πρέπει να μαζέψουν. Από πού τα μαζεύεις αυτά, δεν και λίγα. Θα ακούσουμε πολλά τις επόμενες μέρες με τι θα μπορεί να κλείσει αυτό. Ψάχνουμε και δαπάνες να δούμε, δύσκολες δαπάνες πάντα. Μου λες και μετά θα ανοίξουν και το θέμα το εργασιακό, ομαδικές απολύσεις. Ανοίγει παράλληλα το θέμα το εργασιακό και το θέμα το εργασιακό επηρεάζει και το θέμα το ασφαλιστικό. Γιατί όσο αλλάζουν οι όροι εργασίας, αλλάζουν και ασφαλιστικές φορές. Άρα και εκεί ανοίγει μια τρύπα. Η ελαστική μορφή εργασίας έχει λιγότερες ασφαλιστικές φορές. Άρα δεν δίνει τα ίδια λεφτά στο ταμείο εργαζόμενος. Άρα αυτή η τρύπα πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κλείνοντας, μόνο να πούμε και μια καλή είδηση. Γιατί... Από πού την αλλίευσες αυτή την καλή είδηση, δεν... αυτή το Υπουργείο Οικονομικών. Προσπάθησα να πω ότι λέω και καλές ειδήσεις, αλλά δεν είναι πολύ καλή, γιατί μιλάμε για αυτούς που χρωστάνε ήδη στη ΔΕΗ. Έλα, ρε, εσύ, για την καλή είδηση. 36 δόσεις για να εξοφλήσουν οι εισοφλίες στην ΔΕΗ χωρίς καμία προκαταβολή. Ξεκινάει 1η Απριλίου η εγγραφή. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Τελειώνει... Για κάποιον που έχει να δώσει. Για κάποιον που έχει να δώσει. Τουλάχιστον να αρχίσει να το εξυπηρετεί για να μην του κόψουν το χρέος. Στη γνωστή λογική που μέχρι σήμερα ισχύει, χάνεις μία δόση. Γιατί έχεις να πληρώσεις κάτι άλλο σε έκτακτους όρους. Κάνεις μία δόση, δεν κάνεις τη ρύθμιση για ένα χρόνο. Κάτι είναι και αυτό. Αν δεν την πληρώσεις μέσα σε ένα χρόνο, πληρώνεις τις υπόλοιπες μείον μία κτλ. Δεν τη χάνεις με μία δόση που χάνεις. Πρέπει όμως να εξοφλείς τους λογαριασμούς από εκεί και πέρα, έτσι. Γιατί μετά θα έχεις πρόβλημα. Αν εξοφλείς τους λογαριασμούς. Ναι, προφανώς. Τους τρεχούμενους. Τους τρεχούμενους, ναι. Προφανώς. Σας χαίρετω. Το βλέπω αυτό τον Αλέξανδρο Γλώσσα, παιδιά, μεταξύ μας, μην με ακούσει τώρα. Τι καλό παιδί, Ευάερο, Ευήλιο, μια χαρά, άνθρωπος εξαιρετικός, το ανοίγει η καρδιά σου. Και κάθε φορά που το βλέπω στην εκπομπή, λέω, ποια είναι την καρδιά μου. Τι θα έρθει πάλι να μου πει πάλι 1,8 σε φόρους, που θα τους βρούμε, που θα τους βρούμε. Ουφ, πάμε Κωστή Βέιμο. Ελπίζω να έχεις κάτι καλό, Κωστή, αλλιώς θα φύγω. Όχι, ούτε εγώ έχω ευχάριστο, Πόπι. Με μια αεροπορική τραγωδία θα ξεκινήσουμε. Έλα ρε παιδάκι μου. Στον Καναδά, φακό, λοιπόν. Σαν το Sherlock Holmes και θα ψάχνω την καλή είδηση. Για πες μας, τι στον Καναδά, αυτό. Λοιπόν, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το μικρό αεροπλάνο στο οποίο εκπέφεραν. Συνετρίβει, ακριβώς. Και μάλιστα ήταν. Και πρώην υπουργός μεταξύ των θυμάτων. Πρώην υπουργός με την οικογένειά του, Πόπι, με τη γυναίκα του και 3 από τα παιδιά του. Είναι όλοι νεκροί. Το δυστύχημα συνέβη στη συνείδηση Μαγδαληνή στον κόλπο του Αγίου Λαβρεντίου. Ήταν εκτός από τους 6 επιβάτες και ο πιλότος είναι νεκρός. Τι λες τώρα. Δυστύχημα αυτό ή δολιοφθορά ή κάτι άλλο. Τι. Τραγωδία, δυστύχημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλλον στην κακοκαιρία πρέπει να οφείλεται. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με κακοκαιρία, αυτή τη φορά στη Βρετανία. Αυτό εκεί, κοίτα εδώ τι γίνεται. Η τεράστια κακοκαιρία που έπληξε τη Βρετανία και έκλεισε αεροδρόμια ή δυσκόλευσε πολύ τις κοινωνίες. Ακυρώθηκαν πάρα πολλές πτήσεις, δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Εδώ είδαμε και μια προσπάθεια ενός πιλότου, πετυχημένη προσπάθεια ενός πιλότου να προσγειώσει το αεροσκάφος με επιτυχία αυτό. Τα κατάφερε. Δείτε πώς δηλαδή. Κατεβαίνει, παιδιά. Αλλά ήταν... Σκεφτείτε... Άραγε οι επιβάτες πώς το αισθάνονται αυτό. Να σε κουνάει ο αέρας, Εκείνη η ώρα είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Όντως. Αλλά τουλάχιστον είχε καλή κατάληξη. Αυτό έχει σημασία. Φυσικά. Ότι δεν είχε κάποιο άσχημο το τέλος. Και να σου πω και κάτι, να σου δείξω κάτι άλλο τώρα καλό. Από πολύ μακριά, από τη Σιβηρία, έρχονται οι εικόνες που θα παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πραγματικά
Απίστευτη είδηση. Μιλάμε για αρκτικό κύκλο σχεδόν, έτσι. Είναι... Έσπασε η παγωμένη λίμνη, ο πάγος της λίμνης έσπασε λοιπόν και παρέσυρε τους ψαράδες. Να σου πω ότι το περιστατικό συνέβη σε μια λίμνη στη Βορειοανατολική Ρωσία, εκεί που βέβαια οι χειμώνες κρατάνε πάρα πολλούς μήνες. Ναι, και δεν μιλάμε και για. Και οι λίμνες συνήθως είναι παγωμένες. Ναι, βέβαια. Δεν μιλάμε για λίμνες οι οποίες είναι τακτικό φαινόμενο το να σπάνε και να ανοίγουν έτσι τα ρήματα. Μα ακριβώς και γι' αυτό οι ψαράδες πατάνε με ασφάλεια, δηλαδή δεν φοβούνται γιατί. Δεν σπάει εύκολα ο πάγος αυτός, το θεωρούν ασφαλή. Αυτή τη φορά όμως διαψεύστηκαν, έγινε αυτό που βλέπουμε. Ναι, και προσπαθούν να πηδήξουν όση ώρα δεν προσπαθούν να περάσουν. Βέβαια, είχαν και την ψυχραιμία μερικοί. Ανοίγει κι άλλο το κομμάτι έτσι, των πάγων, απομακρύνει το ένας από τον άλλον. Είναι απίστευτες οι εικόνες. Κόσμος που τρέχει να σωθεί, να περάσει απέναντι, πετάει τα πράγματά τους. Και πάντως μερικοί είχαν την ψυχραιμία να τραβήξουν και φωτογραφίες με τα κινητά. Έτσι. Και να σου πω ότι αυτό είναι ένα χόμπι των ψαράδων. Πάνε εκεί δηλαδή και κάνουν αυτό το πράγμα, παίζουν πάνω στον πάγο, αλλά αυτή τη φορά. Μάλιστα. Τα πράγματα δυσκόλεψαν. Ανοίγουνε, ψαρεύουν ανοίγοντας τρύπες, έτσι. Τρυπάνε κανονικά, κάνουν τον κύκλο τους εκεί, ρίχνουν την πεντονιά μέσα και περιμένουν να τσιμπήσει. Μόνο που αντί να ανοίξουν αυτή την τρύπα, την άνοιξε η φύση και τους απομάκρυνε εκεί στη μέση. Η γη μας εκδικείται. Λοιπόν, φεύγω από εκεί. Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συνέβαιναν στην βόρειο-ανατολική Ρωσία, εκεί πάνω κοντά στον αρκτικό κύκλο. Εμείς θα σας πάμε σε μια άλλη από τις παγωμένες περιοχές, αλλά εδώ της Ευρώπης, πάνω στην Σκανδιναβία. Σας πάμε μέχρι τη Φιλανδία και θα μιλήσουμε με μια Ελληνίδα, η οποία έγινε μανούλα ενώ ζούσε στη Φιλανδία. Ακούστε τη διαφορά μεταξύ του να γεννάς και να αποκτάς ένα παιδί εδώ στην Ελλάδα, με αυτά που συμβαίνουν στη Φιλανδία. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε και να σας ζήσει το μωρό, αγαπητή. Γεια σας, κυρία Τσαπανίδου. Πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, πόσο είναι το μωράκι σας? Αυτή ακούω εσάς και μετά ακούω να δω αν ο Φίλιππος κλαίει. Μόλις κλάψει, μας εγκαταλείπεται η κυρία Σκορδά και φεύγετε κατευθείαν μέσα. Σκόδρα, ναι. Α, σκόδρα. Είναι με τον πατέρα του, δεν πειράζει. Τώρα δεν έχετε σχέση με το. Δεν έχετε σχέση με, το... με παρουσιάστρια στο τη φέη τη Σκορδά. Σκορδά. Όχι. Καμία. Όχι. Τίποτα. Εντάξει. Λέω, μήπως. Άλλη μήπως. Λοιπόν, πόσο καιρό ζείτε στη Φιλανδία? 11 χρόνια είμαι εδώ. Α, είστε καιρό. Το 2005. Ήρθαμε Εράσμους, μια υποτροφία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, να σπούδαζα επικοινωνία και ΜΜΕ τότε. Και μετά την υποτροφία είδα πόσο ωραία είναι το Πανεπιστήμιο εδώ, πόσο οργανωμένα, πόσο πεντακάθαρα. Και αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές μου στα μεταπτυχιακά και έκτοτε έμεινα στην αρχή. Δηλαδή, ο σκοπός μου ήταν να έρθω για ένα εξάμηνο και τελικά πέρασαν τα χρόνια και 11 χρόνια είμαι ακόμη εδώ. Ορίστε. Το καλύτερο, η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Αλλά σε μία από τις καλύτερες χώρες του κόσμου, όπως τουλάχιστον λένε, για τα συστήματα υγείας και όχι μόνο. Ερώτηση. Γεννήσατε το παιδί σας. Εκπαίδευσης, ναι. Πόσο καιρό πριν το γεννήσατε το παιδάκι σας? Τώρα, το Δεκέμβρη του 2015, είναι 3,5 μηνών. Το πρώτο παιδάκι σας είναι? Ναι, το πρώτο. Είναι κουκλί καταρχάς, να το χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι σας έδωσαν εκεί με το που γίνατε μανούλα και τι διαφορετικό σύστημα έχει η Φιλανδία σε σχέση με την Ελλάδα, για πείτε μας. Γιατί εδώ γεννάς και μετά σε αφήνουν στην τύχη σου και σου ζητάνε και περισσότερους φόρους για το παιδί που γέννησες. Σου λένε, ναι. Έχεις τη δυνατότητα να γίνεις μαμά, έχεις λεφτά, πλήρωνε. Ναι. Εκεί? Είναι τεκμήριο από ό,τι ακούω και εγώ στην Ελλάδα. Σωστά ακούτε. Δηλαδή έχεις μια πισίνα, έχεις ένα παιδί, έτσι ένα ίσα και όμοια. Έτσι. Τέλος πάντων, στη Φιλανδία γέννησα τώρα το παιδάκι μου το Δεκέμβρη και ήδη 2 μήνες πριν γεννήσω, το κράτος μου έκανε δώρο αυτό το κουτί που βλέπουμε τώρα στα πλάνα σας. Σας έστειλα ένα βιντεάκι με όλα τα περιεχόμενα. Είναι πάνω από 50 αντικείμενα μέσα στο κουτί αυτό, με είδη ρουχισμού, φορμάκια, θερμικά, μπουφάν, καλτσάκια, καπελάκια, τα πάντα. Και κάποια είδη περιποίησης για τη μαμά. Μου το έδωσαν δηλαδή 2 μήνες πριν γεννήσω, αφού βεβαιώθηκαν ότι έχω μια χαμηλού ρίσκου εγκυμοσύνη και τα λοιπά. Όλοι οι γιατροί και νοσοκόμοι με παρακολουθούσαν ότι δηλαδή θα γεννήσω τελικά και όλα θα πάνε καλά. Μου έδωσαν το κουτί, ήρθε στο πλησιέστερο ταχυδρομείο, πήγα, το παρέλαβα, το άνοιξα. Και δεν το δώσαν μόνο σε εσάς. Είναι μια παλιά συνήθεια της Φιλανδίας αυτή. Για πείτε μας πώς ξεκίνησε το story λιγάκι πίσω από το κουτί αυτό της νέας μαμάς.
Ναι, και εγώ είμαι πολύ περίεργη και η ιστορία του κουτιού που αναφέρεται δηλαδή και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Φιλανδίας, το Κέλα, είναι, μπορείτε να το βρείτε και εσείς στο kela.fi, είναι στα αγγλικά πολύ ωραία γραμμένο. Εν συντομία, από τα τέλη της δεκαετίας του 30, όπου η Φιλανδία ήταν μια πολύ φτωχή χώρα και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα των βρεφών, αποφάσισαν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Σε αυτή την περίοδο δηλαδή κρίσης τότε που περνούσε η χώρα τους, οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και αποφάσισαν να στείλουν δώρο σε κάθε μαμά αυτό το κουτί, ένα κουτί που περιέχει τα απαραίτητα για να μην πεθαίνουν τα παιδάκια και έτσι από την υπογεννητικότητα να βγει η Φιλανδία και να περάσει σε μια πιο καλή φάση ευημερίας με τα παιδάκια να ζουν. Και το υιοθέτησαν και το κράτησαν και στη συνέχεια μέχρι και στις μέρες μας, μέχρι και σήμερα. Και το κράτησαν μέχρι και τώρα, ναι, και είναι κάτι που όλες οι μανούλες το περιμένουν πώς και πώς. Δηλαδή, εμένα μου έλυσε τα χέρια. Δεν χρειάστηκε με την κοιλιά τούρλα να πάω να ψάχνω ρουχαλάκια, φορμάκια και με το κρύο εδώ μείον 20, πού να τρέχεις, πού να πας. Οπότε μου έλυσε τα χέρια. Επαράδευα το κουτάκι μου, έπαινα τα ρουχαλάκια μου, τα σιδέρωσα, τα είχα έτοιμα. Συν τα δώρα που μου έκαναν γνωστοί συγγενείς, η οικογένειά μου, η οικογένεια του άντρα μου, τα πεθερικά μου. Μια χαρά. Είχα όλο τον εξοπλισμό στην ουσία. Άντε να βάζουμε καμιά ιδέα εδώ και στα δικά μας και στα δικά μας συστήματα. Όχι ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο για το ελληνικό σύστημα κινηθεί. Ο συνάδελφός σας από το πρώτο θέμα που ανέδειξε το θέμα βρήκε την ιδέα όταν την ανέβασα στο Facebook σε μια ομάδα που είμαι υποστήριξης μητρότητας και μητρικού θυλασμού. Και ανέβασα το θέμα εκεί όχι για να ζηλέψουν οι άλλες οι μανούλες στην Ελλάδα, απλά για να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και να δουν τι γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και να αντιγράψουν κανένα καλό μοντέλο, όχι μόνο τα κακά μοντέλα, τα μοντέλα του βάζε φόρους και παίρνε. Έχετε δίκιο. Ναι, λοιπόν, αγαπητή Χρύσα, να σας ζήσει το μωράκι σας, να το χαίρεστε. Πώς θα το πείτε? Τι είπατε? Τι όνομα θα του δώσετε, λέω? Φίλιππος Δημήτριος Έκμαν είναι το όνομά του, το έχουμε δώσει ήδη. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω αυτό κάτι άλλο για το φιλανδικό σύστημα, ότι με το που γέννησα το μωρό μου από το νοσοκομείο ήδη εστάλει χαρτί και το μωρό μου σε 2 μέρες είχε το άμκα του, τον προσωπικό του αριθμό δηλαδή, και ήρθε το χαρτί στο σπίτι. Δηλαδή με το που ήρθαμε σπίτι μετά από το νοσοκομείο, είχε το μωρό μου τον προσωπικό του αριθμό και όλα τα στοιχεία. Τώρα σιγά. Θέλω να σας πω ότι και εγώ πριν από 23 χρόνια που γέννησα τα κοριτσάκια μου τα δίδυμα, αποκτήσανε τη σελίδα τους στο ληξιαρχείο. Αμέσως μόλις γέννησα και το δήλωσα στο μευτήριο πριν από τόσα χρόνια. Με μία μικρή λεπτομέρεια. 6 χρόνια μετά, όταν πήγα να πάρω βεβαιώσεις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων για τα 2 μικρά μου παιδάκια τα δίδυμα για να τα γράψω στο σχολείο, στο ληξιαρχείο διαπίστωσαν ότι ήταν ένα παιδάκι με 2 ονόματα. Μου είχαν γράψει 2 παιδιά σε 1 πράξη, ληξιαρχική πράξη γέννησης. Νόμιζαν ότι είναι 1. Μικρές λεπτομέρειες. Γίνονται αυτά τα ευτράπελα, ναι. Γεια σας, να είστε καλά, να σας ζήσει. Να είστε καλά, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Είδες, Αθηναής. Το είδα. Είδες τι γίνεται στις προηγμένες χώρες του κόσμου τούτου. Ναι, και ξέρεις τι, δεν και μεγάλο. Θέλω να πω ότι δίνουμε τόσα. Έτσι, να τώρα φορές. Σιγά το πράγμα είναι. Τώρα να πάρει. Και μπορείς να βάλεις και χορηγούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως. Απλά το κράτος πρέπει λίγο να οργανώσει τα πράγματα διαφορετικά. Ναι. Λίγο πιο πρακτικά και εύχριστα. Είναι τσιγκούνι. Περίμενε, γιατί χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις πόσο πολύ χάρηκα που σε είδα. Πόσο. Ελάτε μπροστά στις οθόνες σας, γιατί θα δείτε κάτι που θα σας κάνει να λιώσετε. Χάρηκα τόσο. Όσο χάρηκε το σκυλάκι αυτό που είδε το αφεντικό του να επιστρέψει στο σπίτι μετά από 2 μήνες απουσίας. Δείτε πώς αντέδρασε ο σκυλάκος του βίντεο μετά από 2 μήνες όταν ξανέβαινε το αφεντικό του. Δείτε! Δείτε χαρά που κάνει να ξεκολλήσει η ουρίτσα του. Ανέβηκε, σκαρφάλωσε πάνω στο αφεντικό του. Δεν θέλω να σκαρφαλώσω πάνω σου. Ναι, γιατί ο σκύλος της πηδάει και σε γλύψει το πρόσωπο. Ούτε να αρχίσω σε γλύψει το πρόσωπο. Αλλά χάρηκα τόσο πολύ που σε είδα και εγώ εσένα τώρα. Φαντάστηκε να με δεις ούτε το γλυκό μου, κοίτα χαρά που κάνει, κοίτα δεν ξεκολλάει. Ποιος άντρας θα σου κάνει τέτοια χαρά, πες μου. Μια τέτοια γυναίκα λένε οι άντρες στο στούντιο, εντάξει, όλοι έχουμε τα παράπονά μας. Ποιος άντρας θα σου κάνει τέτοια χαρά που γυρνά στο σπίτι. Ναι, υιοθετήστε ένα σκυλάκι τέλος πάντων. Γι' αυτό παίρνει με σκύλους, λες, ε. Υπάρχει βιβλίο. Θα το βρω αυτό να στο φέρω. Γιατί ένα σκύλος είναι καλύτερος από έναν άντρα. Και έχει όλα τα points. Το μόνο κακό είναι ότι ο σκύλος μαδάει λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο.
Θες να σου πω για ζωάκια που είναι και θυμωμένα. Έχω λιώσει με το σκυλάκι αυτό. Ναι, τώρα... Είναι από τα πιο όμορφα βίντεο που υπάρχουν αυτό το σκυλάκι. Έχω και ένα καλύτερο με δύο σκυλάκια, νεογέννητα. Θα σας το δείξω αύριο. Για πες. Ήταν να κάνουμε μια εκπομπή όλο τέτοια. Εγώ έχω να σου δείξω, επειδή χθες έγινε του γορίλα λίγο στη Βουλή. Εντελώς όμως. Έγινε του γορίλα. Έχω να σου δείξω ένα άλλο βίντεο με ένα αφηνιασμένο γοριλάκι. Α! Εδώ. Έχει τζάμι. Να σου πω κάτι, το καημένο τρώει τα μούτρα του. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό ζώο, το οποίο στο παρελθόν έχει σπάσει αυτό το προστατευτικό τζάμι που βλέπεις. Είναι σε ένα ζωολογικό κήπο στην Νόμακα. Ο άλλος έκανε σέρι ατάραχος εδώ μεταξύ. Είναι... Γιατί ξέρει ότι μεσολαβεί ένα τζάμι. Ναι, εγώ... Αλλά το γοριλάκι χτυπάει πάνω στο τζάμι. Ναι. Σου λέω, το έχει σπάσει στο παρελθόν. Τώρα ήταν τυχερός ο κύριος με τη σέλφι. Η σέλφι σε βάζει σε μια περίεργη ψυχολογία, το έχει προσέξει. Γίνεσαι λίγο ζόμπι τη σέλφι. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται πίσω σου, ό,τι και να συμβαίνει, σε βάζει σε μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, επειδή έγινε όμως του γορίλα εχθές στη Βουλή, πρέπει λίγο να πάμε στη Βουλή. Εγώ το λυπάμαι το γοριλάκι πάντως, το λέω. Και εγώ το λυπάμαι. Πάμε στη Βουλή, ναι. Ναι, πάμε δεν να πρέπει να λυπάσαι καθόλου τους πολιτικούς, γιατί εχθές ξενυχτήσαμε για αλήθεια μέχρι τις 3. Ξενύχτησες. Ήρθαμε όλοι με το μαύρο κύκλο εγώ, στη δουλειά. Εγώ στη δευτερολογία με περίπνος. Τι να κάνω, ξυπνάω και άγριο χάραμα. Ναι, κοίτα. Δεν την είδα τη δευτερολογία, παιδιά, το ομολογώ. Την είδα σήμερα το πρωί. Ναι, λοιπόν, στη Βουλή, επειδή υπάρχουν δευτερολογίες και επειδή το πράγμα κρατάει πάρα πολύ, πάνε με το βιβλιαράκι τους. Το έχεις προσέξει, το έχουμε ξαναπεί για τα βιβλία στη Βουλή. Εχθές ο Κατρούγκαλος, λοιπόν, εμφανίστηκε με καινούριο βιβλίο, βέβαια, «Η χρησιμότητα του άχρηστου». Σ' αρέσει αυτό? «Η χρησιμότητα του άχρηστου». Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου. Ναι. Είναι Ιταλού Πανεπιστημιακού, του Νούτσιο Όρντινε, σε μετάφραση Αντέου Χρυσοστομίδη, λόγω για τη μετάφραση. Σε 18 γλώσσες κυκλοφορεί. Πήγε ο Κατρούγκαλος να πάρει το βιβλιαράκι του. Πότε προλαβαίνουν, πες μου. Πότε προλαβαίνουν. Ξέρω εγώ, σε ένα διάλειμμα ίσως. Εσύ έρχεσαι, εσύ που έχεις διάλειμμα εδώ στη δουλειά, έχουμε ένα διάλειμμα. Αυτό είναι διάλειμμα με τώρα. Με το ζόρι τρώμε ένα γιαούρτι δηλαδή. Αυτό είναι άλλη φάση που είχε εμφανιστεί παλιότερα. Ο Κατρούγκαλος, να είχε εμφανιστεί με το παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής. Αυτό που μας είχε ανησυχήσει ιδιαίτερος, το θυμάμαι πολύ καλά. Σου έχω και Τσίπρα. Η χρησιμότητα του άχρηστου. Η χρησιμότητα του άχρηστου είναι λίγο σημαδιακό. Σου έχω και Τσίπρα που είχε εμφανιστεί στο παρελθόν με βιβλία. Ναι. Έχει εμφανιστεί. Ποιο είναι ο θρησκευτικό λόγο, λέει με κύριε Παπαδάκη. Γιατί είναι αυτή η φωτογραφία που μα δείχνετε. Ναι, με το θρησκευτικό λόγο. Είναι βιβλίο. Βλέπει το βιβλίο που είναι δίπλα του. Του Τσίπρα. Ναι, στο παρελθόν. Δεν ήταν από χθες. Δεν το πιάσαμε το βιβλίο. Μπορεί να έχει και χθες βιβλίο. Όχι, δεν ξέρω, υποθέτω. Επίσης ο πρωθυπουργός του αρέσει να κάνει και μουτζαλιές. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Τι έκανε, συγγνώμη. Κάνει και μουτζουρώνει και χαρτιά πολύ συχνά. Και επίσης στο παρελθόν. Λίγο έχει εμφανιστεί. Ο κύριος που έγινε από χθες αυτό. Όχι, είναι παλιό αυτό. Είναι παλιά. Ό,τι σκεφτεί. Έχει εμφανιστεί και με Βελουχιώτη, σου θυμίζω. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Ναι. Το θυμάμαι. Σου λέω, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση για το πότε προλαβαίνουν. Δηλαδή, ούτε μη κοιμάω δεν προλαβαίνω να διαβάζω πια πριν κοιμηθώ. Αυτά από τη Βουλή. Βουλή Λογοτεχνία ήταν ο τίτλος του θέματος. Οι βουλευτές λοιπόν. Οι θεατές μας λίγο μας τρολάρουν, διότι ο Φέδωνας μου στέλνει μια ευχάριστη είδηση και μου δείχνει τι τρώει αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα γλυκό αυτό που τρώει και έχω λιώσει κι εγώ. Καλύτερα από εμάς περνάει. Περνάς καλύτερα. Ναι. Αλλά παρέα εδώ με εμάς, δεν το συζητάω. Ο συνταξιούχος έστειλε, κλασικός φίλος, στέλνει το κλασικό σε αντίδραση για το σκυλάκι που κάνει χαρά στο αφεντικό που είχε να το δει 2 μήνες. Και λέει: το κλασικό είναι να κλείσετε τη γυναίκα σας για 2 ώρες στο πορτμπαγκάζ. Να δείτε αντιδράσεις. Πορτμπαγκάζ. Έλα, ρε συνταξιούχε. Τι είναι αυτά που μας λέει. Ή το σκύλο. Όχι το σκύλο. Το σκύλο με τίποτα. Στο πορτμπαγκάζ. Πας καλά. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή δεν αναγνωρίζω τον συνταξιούχο που ήξερα. Πού πήγε, ας το φίλο μου να βγει προς τα έξω. Τον καλό με το καλό χιούμορ. Και πάμε σ' άλλα. Τι κάνει όταν βαριέται ένας μπασκετμπολίστας? Οι μπασκετμπολίστες είναι ωραίοι, ψηλοί, επιτυχημένοι. Βγαίνει ραντεβού. Παίζει με τα παιδιά του, είναι παντρεμένος και τη γυναίκα του. Όχι. Πηγαίνει για καφέ. Όχι. Κάνει ταξίδια στον κόσμο. Όχι. Πηγαίνει σε ένα ωραίο εστιατόριο. Τίποτα πολλά. Θέατρο. Όχι. Κινηματογράφο. Πάει Βουλή. Βουλή. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης εχθές ήταν στη Βουλή. Στο θεωρείο. Πρόσεξε να δεις, ναι, πήρε μαζί και το φυσιοθεραπευτή τη ομάδα του, τον Νίκο Μαστρογιαννόπουλο, γιατί σου λέει θα κάτσω τόση ώρα εκεί, δεν θα πιαστώ. Μάθαμε γιατί πήγε. Όχι. Άκου τώρα να σου πω. Λέω στον Γιώργο Κολοβάτσιο που ήταν εδώ. Ναι. Ρε εσύ ο Διαμαντίδης, γιατί πήγε στη Βουλή χθες. Ναι. Και μου λέει, ξέρω εγώ, μπορεί να ετοιμάζεται να κατέβει. Κι εγώ αυτό σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Αλλά... Γιατί όταν ετοιμάζεται να κατέβεις πηγαίνεις να δεις πώς δουλεύουν εκεί μέσα. Άμα εσύ πήγες να παίξεις μπάσκετ, δεν θα πήγες να δεις έναν αγώνα προηγουμένως. Δηλαδή, συγγνώμη, αν εσύ ήθελες να γίνεις βουλευτής, θα πήγαινες να παρακολουθείς την Ολομέλεια. Θα ήθελα να το δω από κοντά, γιατί και η χθεσινή συζήτηση δεν ήταν μια συζήτηση light. Δεν ήταν ορκομοσία που πάει πολλοί κόσμος. Ήταν βαριά συζήτηση.
πολλή ώρα. Πάρτε ένα τηλέφωνο του διαμαντήτη, ρε παιδιά, και πείτε του γιατί χθες. Τι ήθελε να μάθει ο άνθρωπος. Πάρτε ένα τηλέφωνο κάποιο. Γιατί έτσι ήμουν περίεργος, περνούσα απ' έξω. Εντάξει, ας μας πει. Να πούμε, ήταν περίεργος και μπήκε να δει τι γίνεται μέσα. Δύο μέτρα παλικάρι, δεν πήγαινε μια βόλτα κάτι. Μάλιστα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Όλα γίνονται για τις γυναίκες. Εννοείται. Εννοείται. Θες να τη δούμε τη δήλωση. Τη δήλωση, εγώ θεωρώ ότι είναι από τις δηλώσεις της χρονιάς. Βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Χθεσινή δήλωση Αναστασιάδη. Για άρα τη δούμε, γιατί συζητήθηκε και κατηγορήθηκε και πολύ ο κύριος Αναστασιάδης. Από μεγάλη μερίδα. Θα σου κάνω και ανάλυση αν προλαβαίνω. Για να δούμε. Γρήγορα, στα γρήγορο. Επιβεβαιώνεται ότι όλα είχε να κάνει για μια γυναίκα. Πάντα όλα έχουν να κάνουν γύρω από μια γυναίκα. Αυτή ήταν η δήλωση. The House of Cards. Βλέπεις. Είμαι στο επεισόδιο νούμερο 4. Υπάρχει μια συνέχεια σε αυτή τη δήλωση που λέει ότι όλα γίνονται για το σεξ, εκτός από το ίδιο το σεξ που γίνεται για την εξουσία. Συμφωνείς. Συμφωνείς. Δηλαδή, κάτσε, πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Ναι. Θα πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις και θα το σκεφτόμαστε στο διάλειμμα όλο αυτό. Έχουμε και μια καταπληκτική προσφορά να σας δώσουμε. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, τι σούπερ προσφορά είναι αυτή. Είναι μεγάλο το iPad που βλέπετε, γιατί είναι το iPad Pro. Και γίνεται δικό σας μέσω του 14748. Τηλεφωνήστε, διεκδικήστε το και καλή σας επιτυχία. 14748 για σας. Όλα γίνονται για το σεξ εκτός από το ίδιο το σεξ που γίνεται για την εξουσία. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι εδώ κοντά σας με το iPad Pro στη διάθεσή σας μέσω του 14748. Τηλεφωνήστε και ο πιο γρήγορο, όχι, sorry, ο πιο τυχερός, μέσω κλήρωσης. Θα σας δώσουμε το iPad μέσω κλήρωσης. Δοκιμάστε λίγο την τύχη σας για να δούμε. Σας θέλει, θα σας κλείσει το μάτι με μήνυμα στο TAF, στο 14748 με TAF και ένα όνομα τεπώνυμο ή με τηλεφώνημα για να το αφήσετε το όνομά σας να ηχογραφηθεί. Πάμε λίγο να δούμε τα κόκκινα βέλη. Τι γίνεται εκεί, Κώστα Σημεωνίδη, στο αεροδρόμιο της Ανάγρας, είμαστε σε πρόβα. Εδώ. Κώστα, μας ακούς? Ή τα αεροπλάνα έχουν κλείσει τον ήχο? Κώστα, μας ακούς? Αυτό το ναι ήταν ο Κώστας που φόρασε ναι ή ήταν παράγγελμα από μέσα? Δεν μας ακούει, παιδιά. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται τώρα, γιατί η εικόνα τα λέει όλα μόνη της. Είμαστε στο αεροδρόμιο της Θανάγρας και παρακολουθούμε τις πρόβες του ακροβατικού μήνους Red Arrows. Έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε στην Αθήνα τακτικά. Είναι άλλη μία επίδειξη εκπληκτική αυτή που κάνουν. Αφήνουν όλους τους θεατές άφωνους πραγματικά, σε σχηματισμούς που μαγεύουν, σε διάφορα σχήματα, αφήνουν και ωραία χρώματα πίσω στις ουρές τους κλπ. Η εικόνα που βλέπετε, μάλιστα, είναι και απευθείας. Μήπως με ακούει ο Κώστας στο μεταξύ να μας πει και περισσότερα? Πόσας μείνει, πόσοι άνθρωποι, πόσα αεροσκάφη. Okay. Δεν πειράζει. Θα γυρίσουμε ξανά σε λίγο. Την εικόνα αυτή στο κάτω-κάτω της γραφής μπορούμε να την κρατήσουμε και να νιώθουμε ότι είμαστε κι εμείς εκεί ανάμεσά τους, όσο συζητάμε με την κυρία Τελιγιορίδου από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βγενάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καταρχάς, ξενυχτήσατε χθες, στη Βουλή. Μας πήγε μέχρι αργά η συζήτηση αυτή. Ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Θα πάμε σε εκλογές τελικώς ή όχι? Ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία χθες τον κύριο Μητσοτάκη να το ζητάει. Για πρώτη φορά το ζήτησε. Το ζητάει γιατί έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στην εξουσία. Τους έχει δυσαρεστήσει το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις έχει πάρει και την διακυβέρνηση της χώρας. Επιχειρούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν θέματα, είτε με την αριστερή παρένθεση, είτε με την ανάγκη της οικουμενικής κυβέρνησης για τη σωτηρία της χώρας. Αλλά δεν θα πάρει. Η πραγματικότητα δηλαδή είναι ότι επιδιώκουν τη σωτηρία του εαυτού τους. Γιατί είχαν μάθει να έχουν την εξουσία όλα αυτά τα χρόνια και αισθάνονται ότι το κράτος αυτό τους ανήκει και είναι ιδιοκτησία τους. Θεωρώ ότι η πρόταση που κάνουν για εκλογές δείχνει ότι δεν σέβονται και τόσο πολύ την πρόσφατη απόφαση του ελληνικού λαού ώστε να υπάρξει στη χώρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εάν ο ελληνικός λαός τους ήθελε, θα είχαμε άλλο εκλογικό αποτέλεσμα και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο. Μπορεί όμως η πραγματικότητα να σας οδηγήσει σε κάτι που θα πρέπει να βάλετε και την απόφαση τη λαϊκή στη μέση για να μπορέσει η ζωή μας να συνεχιστεί. Τι εννοώ, αν δεν καταφέρετε να κλείσετε την αξιολόγηση, τι θα κάνετε? Κυρία Τσαπανίδου, ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι η κατάσταση που έχουμε να διαχειριστούμε είναι μια εύκολη κατάσταση. Και αντιλαμβάνεστε ότι για την όλη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που ζει η χώρα μας, δεν ευθύνονται οι 15 μήνες στους οποίους βρίσκεται στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αποποιούμαστε τις ευθύνες για όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο οι αποφάσεις που παίρνουμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες για τα κατώτερα οικονομικά στρώματα και τα μεσαία οικονομικά στρώματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που παραλάβαμε δεν ήταν κάτι εύκολο. Αναγκαστήκαμε να πάμε και σε μια συμφωνία συμβιβασμού τον Αύγουστο για το τρίτο μνημόνιο. Θα καταφέρετε να αντιλήσετε όμως τώρα, κύριε Τελιγιώργη, γίνει πέρσι, το είχαμε δει. Τώρα τι θα κάνετε? Σας ζητούν επίσης πάρα πολύ βαριά μέτρα, μεγάλα ποσά να βρείτε. Είναι όλα στη συμφωνία του Αυγούστου. Μιλάμε για το 3% του ΑΕΠ και να θυμίσω ότι τη συμφωνία αυτή την στήριξε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια συμφωνία που πράγματι μπορεί να έχει δυσκολίες. Θεωρώ όμως ότι η διαχείρισή της από την δική μας πλευρά επιχειρεί να έχει ένα κοινωνικό θετικό πρόσημο. Μάλιστα. Όσον αφορά τα κατώτερα στρώματα. Τώρα, κύριε Βιαννάκη, δεν το σηκώνουν. Δεν το σηκώνουν. Το γάντι το βλέπετε. Κοιτάξτε, οι τελευταίες αχτίδες λάμψης του κυρίου Τσίπρα έσβησαν χθες στη Βουλή, όπου πραγματικά αμήχανος, εξαιρετικά χαμένος σε μια προσπάθεια να μαζέψει επιχειρήματα και να θυμηθεί τον παλιό καλό του εαυτό, νομίζω ότι έκλεισε και ο τελευταίος κύκλος του Αλέξη Τσίπρα, του γνωστού επικοινωνιακού Αλέξη Τσίπρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση αυτή έχει φάει τα ψωμιά της, είναι καιρός να φύγει και είναι καιρός να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να μαζέψουμε την κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Έχουμε μια περίοδο μιας κυβέρνησης ανίκανης, μιας κυβέρνησης αναποτελεσματικής και βαθύτατα διεφθαρμένης. Βαθύτατα διεφθαρμένης. Προσέξτε, και η διαφθορά δεν είναι μονάχα η υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, αλλά διαφθορά είναι και το παρατεταμένο και το διαρκές ψέμα το οποίο έχει σερβίρει με ένταση. Και χωρίς καμία φιδό, χωρίς καμία ευαισθησία, ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του. Και χθες στη συζήτηση στη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι θα βγάλει την τετραετία κανονικά, χωρίς πρόβλημα. Μιλώντας τώρα με την κυρία Τελιγιώργη, λέει θα κλείσει και η συμφωνία, η αξιολόγηση κανονικά. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς? Ευχής έργων είναι να κλείσει η συμφωνία. Το έχουμε πει κατά επανάληψη, αλλά αυτή την κουβέντα την ακούμε μήνες τώρα. Προσέξτε, να θυμίσουμε ότι. Πιστεύετε ότι δεν θα κλείσει αξιολόγηση και θα πάει σε εκλογές η χώρα? Θέλουμε, ελπίζουμε, επιδιώξαμε με κάθε τρόπο να συνδράμουμε στην κυβέρνηση για να κλείσει η συμφωνία, διότι αυτό είναι απαιτητό, είναι απαραίτητο για τη χώρα. Ωστόσο, όμως, όταν βλέπουμε μια κυβέρνηση να μην αντιλαμβάνεται τις ευθύνες. Και να σου πω κάτι, κύριε Τσαπανίδου. Εδώ έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι το κυβερνητικό σχήμα, το κυβερνητικό συμβούλιο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που δεν έχουν ποτέ στη ζωή τους εργαστεί. Θα εργαστούν τώρα? Ξέρουν τι σημαίνει ευθύνη? Ξέρουν τι σημαίνει τέλος εβδομάδας, τέλος του μήνα, συμφωνία, την τηρώ, προχωρώ, χρονοδιαγράμματα? Φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Παρατείνει το χρόνο, παρατείνει την παραμονή μιας κυβέρνησης στην εξουσία, που μόνο δεινά και μόνο βάρος φέρνει στις πλάτες των πολιτών. Άρα λοιπόν από εμάς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, μετά από κάθε προσπάθεια που κάνουμε, να στηρίξουμε την προσπάθεια ολοκλήρωση τη αξιολόγηση και στήριξη τη χώρα μα, δηλαδή, όχι του Τσίπρα, δεν μα απασχολεί ο Τσίπρα, μα απασχολεί η χώρα μα αυτή την ώρα, βλέπουμε ότι το πράγμα δεν πάει άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι από κάθε μέρα και πιο βαθιά χωμένοι στη διαφθορά και στην αμηχανία και στην ανικανότητα. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Θεωρούμε ότι αν θέλουν να προσφέρουν μια σωστή υπηρεσία αυτή την ώρα ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Καμένο, έστω και μία, καλό να πάμε σε εκλογέ και τελείωσαν τόσο ελληνικό κόσμο. Κύριε Τελιγιώρη, δεν διαπαντάτε σε αυτό. Είμαστε και ανεπάγγελτοι. Και το ακούσαμε από ποιους? Από αυτούς που για δεκαετίες στη χώρα αναπαράγουν το ίδιο πολιτικό σύστημα μέσα από τους γόνους, από τα παιδιά, τις κόρες, τους γιους, τους κουμπάρους. Ειλικρινά νομίζω ότι στο επίπεδο της κομματικής αντιπαράθεσης
θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Είναι, κύριε Αυγενάκη, σαν να μας λέτε, είναι σαν να κρατάτε ένα δισάκι που βλέπετε μόνο αυτά που συμβαίνουν μπροστά και όχι αυτά που συμβαίνουν πίσω και που τα κουβαλάτε στις πλάτες σας και τα φορτώσατε στον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω και εγώ δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Αλλά αναφέρομαι, όπως είδατε, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει ένα μεροκάματο. Και εγώ δεν αναφέρομαι και προσωπικά αναφέρομαι, σε εσάς. Έτσι, αναφέρθηκα στα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία δείχνουν από την πορεία τους. Ένα λεπτό, να σας πω. Να δώσω και τους μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση. Αναφέρομαι στα μέλη της κυβέρνησης, που στην πλειονότητά τους είναι εξαιρετικά καλοί στις προθέσεις, εξαιρετικά καλοί στους σχολιασμούς, αλλά στο αποτέλεσμα χωλαίνουν. Τόσο απλά τα πράγματα. Ένα ζήτημα που δεν έχει ποτέ εργαστεί. Ένα ζήτημα που δεν έχει ποτέ νιώσει το σημαίνει. Κύριε δέσμευση, Βιεννάκη, υπογραφή, αυτό συμφωνία. Κύριε Αυγενάκη, συγγνώμη, κύριε Αυγενάκη. Συγγνώμη, πάντως, αλλά αυτό οι Έλληνες πολίτες τώρα, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι έχουν δουλέψει και ποιοι δεν έχουν δουλέψει. Ποιοι έρχονται από τζάκια, οικογένειες και ακριβώς τέτοια. Αυτό ήθελα και να ποιοι πω. Έρχονται και από κομματικούς σωλήνες. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, κυρία Τσαπανίδου. Σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λωτοφάγοι. Έχουμε όλη μνήμη. Δεν έχει έρθει κανένας από παρθενογένεση. Ο ελληνικός λαός μας γνωρίζει και είναι, αν μη τι άλλο, και δεν θέλω να έρθω σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση με τον κύριο Αυγενάκη, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και λίγο πολιτικό θράσος πράγματα για τα οποία αυτές όλες τις παθογένειες κάποιοι τις έφεραν σε αυτή τη χώρα να κατηγορούν σήμερα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για ανεπάγγελτους και για ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Πέρα από αυτό όμως, η ουσία, κύριε Αυγενάκη, η ουσία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πράγματι ενοχλεί. Και ενοχλεί το παλιό πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο που είχε μάθει να λιμένεται αυτή τη χώρα χωρίς να υπάρχουν όροι και κανόνες. Γι' αυτό πώς θα το αλλάξετε, μισό λεπτό λίγο, κυρία Τελιορίδου, γιατί ακούγαμε ότι θα υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους, δεν υπόθηκε κάτι με όνομα και επώνυμο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν είναι μια εξεταστική επιτροπή, θα βάλει τέλος σε αυτό το σάπιο πλαίσιο που περιγράφεται ότι υπήρχε τόσα χρόνια. Από εξεταστικές. Έχει πήξει ο τόπος. Τόσα χρόνια όλοι μια εξεταστική κάνανε και βγαίνουν λάδι πάλι από την εξεταστική. Έχετε δίκιο να λέτε ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα μείναμε μόνο στα λόγια ως πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτό θα γίνει και στη συνέχεια. Χθες, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε 13 συγκεκριμένα παραδείγματα όπου φαίνεται η πρόθεση και η διάθεση και τα έργα της προηγούμενης κυβέρνησης, ώστε να παρέμβουν στο πολιτικό σύστημα. Δεν πήρε απάντηση ούτε σε ένα από όλα αυτά. Έγινε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση χθες, η οποία πράγματι ήταν μαραθώνια, υπόθηκε το ζήτημα της διαφθοράς, το ζήτημα με τους εκδότες. Αντ' αυτό τι μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθε για να το επιβεβαιώσει, δείχνοντας, βάζοντας ένα αυτογκόλ και δείχνοντας τη σύμβαση που έκανε η ΝΕΡΙΤ με την διοίκηση που είχε ορίσει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μαυρίκο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς δεν μένουμε στα λόγια. Σας παρακαλώ μια τελεία, κύριε Τελιορίδη, για να πάρουμε απάντηση από τον κύριο Αυγενάκη, που σας έκανα και λίγο πόντιο. Κρητικό πόντιο είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός, να ξέρετε. Ο πόντιος με την Κρήτη πάντα είχαν σχέση. Έτσι, ιδιαίτερες. Γι' αυτό. Έκανα Σαρδάμ. Και εγώ είπα τον κύριο Αυγενίδη. Είναι Αυγενάκη. Σε ό,τι αφορά το χθεσινό επικοινωνιακό πυροτέχνημα, είναι βέβαιο ότι δεν κατάφερε η χθεσινή συζήτηση και το γνωρίζουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν και η κυρία Τελιορίδου, ότι δεν έλυσε η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ούτε το προσφυγικό, ούτε άνοιξαν οι τράπεζες, ούτε έκλεισε συμφωνία. Άρα λοιπόν τα προβλήματα είναι εξαιρετικά μεγάλα και τα προβλήματα αυτά τα ζωτικά πρέπει να αντιμετωπιστούν ή θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί όλο αυτό το διάστημα από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα καμία επικοινωνιακή τακτική πλέον του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να κουκουλώσει, να πνίξει τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά την Εξεταστική Επιτροπή, μα δεν αρνήθηκε ο Πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. Απέναντίας, έκανε και μια παραπάνω πρόταση, αλλά δεν πήραμε απάντηση. Ότι βεβαίως να συνδράμουμε στη διαδικασία και να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια επιτροπή υπό μια προϋπόθεση. Ότι θα μπουν όλα τα ζητήματα δανεισμού μέσω ενημέρωση μεταξύ αυτών και των Άλτερ, ένα και δύο. Μισό λεπτό, δεν έχω τίποτα χρόνο μου. Και από την άλλη, ζητήσαμε σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον τρόπο, την πορεία που φτάσαμε ως εδώ και έκλεισαν οι ελληνικές τράπεζες. Και μια κουβέντα για το θέμα τη ΝΕΡΙΤ. Μα, κυρία Τελιορίδου, αγνοείτε κάτι πολύ βασικό και λυπάμαι πραγματικά, γιατί σας έχω σε εκτίμηση.
Η σύμβαση η οποία και το έγγραφο το οποίο κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες είχε υπογραφεί από τη διοίκηση της ΝΕΡΙΤ που για τρίτο τέταρτο μήνα παρέμενε με δικές σας εντολές στη διοίκηση, στο τιμόνι της ΕΡΤ. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ, επανεξετάσετε τα στοιχεία σας. Δεν δηλαδή, ήταν αυτό παρακαλώ, τώρα. Δεν τελείωσα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί πρέπει έχουμε, να σας χαιρετήσω. Λοιπόν, συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που μετά από 3-4 μήνες, ένα από τα πρώτα που κάνει ήταν να φορτώσουν το ελληνικό δημόσιο με 2.000 και 3.000 υπαλλήλους στην ΕΡΤ. Ένα. Και δεύτερον, να υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίες με διαφόρους μεταξύ μάλιστα αυτών και αυτοί. Άρα, παρακαλώ πολύ, επανεξετάσετε τα στοιχεία σας. Μετά ξαναμιλάμε. Αλλά προ Θεού, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για χοινή. Η διοίκηση της ΝΕΡΙ, της συγκεκριμένη, ορίστηκε από τον κύριο Φορτσάκη τον Νοέμβριο. Ένα λεπτάκι. Υπό την πολιτική ηγεσία, εγώ σας παρακαλώ, γιατί λέτε τώρα ανακρίβειες. Υπό την ηγεσία της χώρας, από Τσίπρα Καμένο, από την πολιτική ηγεσία με πολιτικό προϊστάμενο τον κύριο Παπά. Το καταλάβαμε τελεία, κύριε Βιεννάκη, παρακαλώ. Όχι, δεν το καταλάβαμε. Μεταξύ αυτών και η πρόσληψη 2.500. Αντιλαμβάνεστε. Δεν το κατάλαβε ο κύριος Αβιεννάκης. Εγώ πολύ καλά το κατάλαβα. Δεν το καταλάβατε. Δεν θα τις δώσουμε 30 δεύτερα, κύριε Βιεννάκη, μου επιτρέπετε, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα για να φύγω. Η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ ορίστηκε τον Νοέμβριο από τον κύριο Φορτζάκη. Το έγγραφο αυτό πότε, ποια ημερομηνία είναι εκλογέ στη χώρα μα. Ποια ημερομηνία για εκλογέ. Έγινε το Γενάρη. Ποια ημερομηνία φέρει το έγγραφο. Ποια ημερομηνία φέρει το έγγραφο. 4 μήνες μετά που αναλάβατε την εξουσία. Παρακαλώ πολύ, επανεξετάστε το άγχος του κυρίου Αβγενάκη να αλλάξει την ατζέντα του δημόσιου διαλόγου. Δεν θα αποφύγουν όμως τη συζήτηση για τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Σε διάλειμμα θα πάμε τρέχοντας. Το 14748 είναι πάντα στη διάθεσή σας για να διεκδικείτε το iPad Pro. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στην Τανάγρα. Κώστας Σημεωνίδης μας περιμένει εκεί ανάμεσα στα κόκκινα βέλη. Καλημέρα, Πόπη, από την Τανάγρα. Είμαστε πολύ τυχεροί που παρακολουθούμε την επίδειξη των Red Arrows, του θρηλυκού αυτού ακροβατικού μήνους της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνουν μια επίδειξη, μια προπόνηση, Πόπη, εδώ πέρα τα Red Arrows. Έχουν έρθει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες στην Ελλάδα, στην Τανάγρα. Θα μείνουν μέχρι τέλος Απριλίου για να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να κάνουν περίπου 85 αεροπορικές επιδείξεις από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Βλέπουμε εδώ πέρα τις θεαματικές μανούβρες που κάνουν αυτά τα αεροσκάφη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν έρθει βέβαια στην Ελλάδα. Τα έχουμε θαυμάσει πολλές φορές και στο Φλίσβο και στην Κρήτη και στην Αδραβίδα. Είναι λοιπόν μια καταπληκτική εμπειρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Η εικόνα είναι πραγματικά καταπληκτική και νομίζω όσοι μένετε προς την περιοχή, κοιτάξτε λίγο ψηλά, θα το δείτε. Θα δείτε τα Red Arrows στον αέρα. Θοδωρή Σούκα, έχεις μαγευτεί και εσύ από την ιστορία αυτή. Για πες μας, τι έχουμε. Λοιπόν, πριν σας πω, πασάρω το βίντεο δηλαδή για την Εθνική που έχασε με 3-2 χθες από την Ισπανία σε φιλικό, να πούμε ότι απόψε έχει συνάντηση ο Σταύρος Κοντονής με την Τρόικα, την ποδοσφαιρική Τρόικα, και τα πράγματα είναι ελαφρώς δύσκολα και μπλεγμένα, γιατί θα πρέπει να αποφασίσει επί της ουσίας, απειλείται με λίγα λόγια, μακρηγορώ, με έξοδο από την ποδοσφαιρική Ευρώπη το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν δεν αλλάξει την απόφασή του ο Κοντονής να διεξαχθεί τελικά το κύπελλο Ελλάδας. Να δώσω το βίντεο. Θα δούμε. Να δώσω το βίντεο. Δίνω το βίντεο. Να δούμε και τα γκολ της Εθνικής. Πολύ καλός ο Φορτούνης. Δίνω το βίντεο. Τι και αν προηγήθηκε στο σκορ με 2-0 με εισάρισμα γκολ του Φορτούνη, η Εθνική κατάφερε συνέχεια να δεχθεί 3 γκολ από τους Ισλανδούς, παρουσιάζοντας παρά τους 3 κεντρικούς αμυντικούς πολλά κενά στην άμυνα. Η Ελλάδα στο δεύτερο της σερί φιλικό στο Καραϊσκάκι προηγήθηκε στο σκορ στο 19 με πέναλτι του Φορτούνη, το οποίο κέρδισε ο Τωροσίδης. Στο 31 ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού πέτυχε το δεύτερο του γκολ με το διεθνόσημο, δίνοντας προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα του Σκίμπε, ο οποίος έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη της συνέχειας. Οι Ισλανδοί μείωσαν σε 2-1 με τον Τραούστασον στο 34 με το πρώτο ημίχρονο, να ολοκληρώνεται με εκατέρωθεν δοκάρια. Τα άλλα 2 γκολ των Ισλανδών ήρθαν στο δεύτερο μέρος από στημένες φάσεις. Στο 70 με τον Ίγκασο μετά από φάουλ και στο 82 με τον Σίθγορσον μετά από κόρνερ. Το 14748 μέχρι και αύριο τέτοια ώρα στη διάθεσή σας, καλέστε το γιατί μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε το iPad εσείς. iPad Pro, μεγάλο, το μεγάλο μέγεθος. 14748 δικό σας, είτε με SMS είτε με τηλεφώνημα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Πολύ ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10, αλλά μην φύγετε από το Star γιατί ακολουθεί η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα αμέσως τώρα. Και μην ξεχνάτε ποτέ το καλό πάντα
νικάει. Γεια σας. Αύριο πάλι.